καλό να πάνε πίσω, να μην τους βλέπουμε. Στο πίσω μέρος του πουλί και να τους ξαναφωνάξουμε. Γιατί θα κάνουν μια στιγμή χωρίς. Καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή βράδυ με τις αντιθέσεις και όπως έχετε αντιληφθεί, κάπως έτσι ξεκίνησε ένα ακόμη ταξίδι της μεγάλης οθόνης, το οποίο όλοι ευελπιστούν ότι μέσα στο 2017 θα είναι πραγματικότητα, μόνο που αυτό το ταξίδι έχει ως κέντρο αναφοράς τον Νίκο Καζαντζάκη, διαχειρός Γιάννης Μαραγδί. Καλησπέρα κύριε Μαραγδί. Καλησπέρα σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας απόψε, καταρχάς στο γενέθλιο τόπο, κατά δεύτερον στην Κρήτη Βίκη της Αντιθέσης και μάλιστα με ένα υλικό που μου λέγατε πριν ξεκινήσουμε, ότι ας το πούμε έτσι για τηλεοπτική πρώτη, το κοινό της Κρήτης θα δει κάποιες σκηνές απόψε από αυτό που δουλεύετε εσείς ακόμη, που δεν έχουν δει καν στενοί, στενότατοι συνεργάτες σας. Ναι. Είναι έτσι? Ναι. Πού βρίσκεται η ταινία για τον Νίκο Καζαντζάκη αυτή τη στιγμή? Έχουν γίνει τα 80% της ταινίας και μένει 20% να κάνουμε γυρίσματα στην Αθήνα, στα στούντιος, εσωτερικούς χώρους, Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία. Και μετά? Και μετά θα μονταριστεί η ταινία, θα μπουν οι μουσικές και θα βγει το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μάλλον πάρα πολλούς κινηματογράφους. Ναι, γιατί αυτό ήταν το διαρκές ερώτημα με την προαναγγελία της εκπομπής. Ναι. Πότε η ταινία θα είναι στις αίθουσες? Οκτώβριο νομίζω. Οκτώβριο. 2017 έτος Καζαντζάκη. Ναι. 2016 τα προγυμνάσματα διαχειρός Γιάννης Μαραγδί. Mm. Σε βρίσκω λίγο εξαϊλωμένο. Γιατί? Έκανα το καθήκον. Λίγο είναι. Τι σημαίνει έκανα το καθήκον μου για μια ταινία για τον Νίκο Καζαντζάκη? Ξέρετε, χρωστάμε πάρα πολλά στον Νίκο Καζαντζάκη και εγώ σκηνοθέτης είμαι. Παραμύθια μέσα στον κινηματογράφο κάνω. Παραμύθια όμως που καμιά φορά με λένε τις μεγάλες αλήθειες ίσως και μπορεί να βάλει τις μεγάλες αγάπες. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, αγαπητέ Γιώργο, για τον Καζαντζάκη μιλάω. 16 χρονών που έφυγα από εδώ για να πάω στην Αθήνα, εσωτερικός μετανάστης, είχα διαβάσει όλα τα βιβλία του Καζαντζάκη. Θυμάμαι τον εαυτό μου να κλαίει που δεν υπήρχαν άλλα να διαβάσω. Στην κηδεία του ήμουνα, στις φωτογραφίες που έχουν ένα γενικό πλάνο που είναι καλοκαιρινού και στο βάθος, ας πούμε, έρχεται η πομπή προς τα δω, στο βάθος το μαγαζί του πατέρα μου. Και όλες μου οι παρέες, τότε ήταν, όλες οι κουβέντες ήταν γύρω από τον Καζαντζάκη, με λανθασμένο τρόπο βέβαια εκείνη την εποχή. Έτσι. Ψάχαμε να δούμε αν είναι μεταφυσικός ή είναι αριστερός ή δεν ξέρω τι, ανόητα πράγματα. Τα γνωστά δίπολα που ταλανίζουν τον τόπο πάντα. Ναι, τα οποία, ας πούμε, ο Καζαντζάκης από την αρχή ήξερε ότι είναι η κατάρα της φυλής και γι' αυτό τα ανάδειξε για να τα εξαφανίσουμε. Να προσπάθησε να βοηθήσει να φύγουν, ας πούμε, αυτές τις κατάρες από τη φυλή μας. Είναι δύσκολη η ταινία στη δημιουργία της? Όχι. Σε έχω ακούσει που λες πολλές φορές ότι αυτή την ταινία έχω την εντύπωση
ότι δεν μου ανήκει, δεν τη φτιάχνω εγώ. Ναι, δεν τη φτιάχνω. Εγώ λέω ότι αυτό είναι ένα δικό σου εφεύρημα, να βγάζεις εαυτόν απ' έξω, διότι έχεις την κυρίως ευθύνη. Ερώτηση κρίσιμη. Τι Καζαντζάκι θα δούμε σε αυτή την ταινία? Θα δούμε τον Καζαντζάκι άνθρωπο, τον Καζαντζάκι διανοούμενο, τον Καζαντζάκι κριτικό, τον Καζαντζάκι οικουμενικό, τον αλάνθαστο, με τα λάθη του? Ποιο Καζαντζάκι θα δούμε? Υπήρχε μια παλαιότερα, ένας καραγκιοζοπαίκτης είχε κάνει ένα έργο που έλεγε «Λίγο απ' όλα». Δεν ξέρω τι είναι. Αυτό που μπορώ να σου πω, τι είναι, τι θα είναι. Μια ταινία αγάπης είναι. Άρα στην αγάπη χωράνε όλα. Τι ήταν για σένα ο Νίκος Καζαντζάκης? Ψάχνοντας, προσπαθώντας να κάνω το σενάριο και τα λοιπά, είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας συγγραφέας μετά τον Όμηρο. Νομίζω ότι στο μέλλον θα αναγνωριστεί ως φιλόσοφος. Έχει πολλά επίπεδα το έργο του. Γιατί οι μεγάλοι δημιουργοί πάντα φτιάχνουν εσωτερικούς κόσμους που δεν είναι ορατή από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή κάθε φορά που διαβάζει κανείς την αναφορά στον Γκρέκο είναι ένα άλλο βιβλίο. Αυτό δείχνει ότι είναι μεγάλος συγγραφέας. Πες μου, είναι μεγάλος συγγραφέας, λες ότι είναι και φιλόσοφος αναγνωρισμένος? Όχι. Εγώ νομίζω ότι εάν η ταινία έχει μια πιθανότητα να αγαπηθεί, θα αγαπηθεί γιατί οι σύγχρονοι μας γνωρίζουν ότι ο Καζαντζάκης δεν πήρε την αγάπη που έπρεπε να πάρει όσο ζούσε. Και θα του τη δώσουν τώρα. Αισθάνεσαι δηλαδή ότι ήταν ένας πικραμένος άνθρωπος, ένας βασανισμένος? Όχι. 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 Οι άλλοι αισθανθήκανε με κάποιο τρόπο και τώρα οι Έλληνες αισθάνονται ότι δεν του αποδώσανε τα πρέποντα, τα πρέπα. Αυτός ήταν πολύ ήσυχος και ήρεμος άνθρωπος. Και σίγουρος. Τι είναι αυτό που σε εγωίτευσε περισσότερο στον Καζαντζάκη? Εντάξει, είναι συμπατριώτης. Ωραία, αλλά τι είναι αυτό που σε εγωίτευσε περισσότερο? Μου λες ότι στα 16 είχες ολοκληρώσει τα βιβλία του. Ναι. Ήταν σκοπός ζωής σου η ταινία του? Ναι. Σήμερα, με μία απόσταση και από αυτό που δημιουργείς ακόμη, τι είναι αυτό που σε εγωιτεύει περισσότερο στον Καζαντζάκη? Τι? Ότι ήταν τεράστιο το ιστορικό του μέγεθος και δεν το δείχνε. Ήταν ταπεινός για σένα. Απίστευτα. Απίστευτα. Οι άνθρωποι που τον έζησαν περιγράφουν ένα καταπληκτικό παραμυθά, μέγα χιουμορίστα. Η εικόνα είναι ότι ήταν βαρύς και σοβαρός. Το ανάποδο ήταν. Και απόκοσμος πολλές φορές, με κλειστές παρέες. Ούτε αυτό ισχύει. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Λέγανε, είπαν, έχουν υποθεί διάφορα. Αυτό ήταν ένας άνθρωπος μέγας χιουμορίστας, μέλισσα, ξυπνούσε 6 ώρα το πρωί και τελείωνε 9 ώρα το βράδυ. Καθόταν σε μια καρέκλα και έγραφε. Και τα χέρια του ήταν ή μελανιασμένα ή ματωμένα ή τα χειρόγραφα του ήταν γεμάτα δάκρυα. Ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε ότι είχε φωνές μέσα του και έπρεπε να τις βάλει κάτω και τις έβαζε με πόνο. Αλλά ο πόνος αυτός ήταν πόνος αγάπης. Αυτόν τον Καζαντζάκη θέλω να δείξω. Και αγαπούσε τόσο πολύ την Κρήτη, τους κριτικούς και τους Έλληνες, αλλά τους ανώτερους Έλληνες. Το μέσα ανώτερο Έλληνα που έχουμε όλοι μας. Και επειδή από ένα σημείο και μετά δεν τον έβρισκε αυτό στους Έλληνες, τον ανώτερο αυτό, γιατί είχαν πάει με τον κατώτερο του εαυτό, έφυγε. Για να μπορεί εκεί που είναι να μιλάει με το μέσο ανώτερο Έλληνα, με τη μέσα ανώτερη Ελλάδα, για να μπορεί να σταθεί όρθιος. Η ταινία έχει μια οπτική που μπορεί να σοκάρει κάποιους για τον Καζαντζάκη ή αποφάσισες ότι αυτό είναι θέμα που θα το κρίνει το κοινό της? Γιώργο, όπου μπαίνει αγάπη, ναι, δύσκολα μπαίνει το κακό.
Εγώ έκανα μια ταινία αγάπης. Σύμφωνοι, αλλά είναι προφανές ότι έχεις και μια δική σου ματιά και μια δική σου υπογραφή. Ναι. Μέσω Καζαντζάκη κάτι θέλεις να πεις. Ναι. Τι? Να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Να προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Και να κάνουμε το καθήκον μας, όποιος, όπου και αν είναι ο καθένας μας, που ό,τι για να κάνουμε να είναι χρήσιμο στους άλλους. Και μετά στον εαυτό μας και όχι ανάποδα. Θα επιστρέψω σε αυτό και στη μεγάλη συζήτηση γύρω από τον Καζαντζάκη, αλλά θέλω στην αρχή της εκπομπής να σε ρωτήσω αν τελικώς, γιατί έρχεται αργότερα και μία άλλη ταινία, ήδη τη δουλεύεις, ναι. Πάλι από την Κρήτη έχεις ανακοινώσει ποια είναι η ταινία. Ναι. Σε ευχαριστώ γιατί το έχεις κάνει δύο φορές από τις αντιθέσεις μέσα. Θέλω να σε ρωτήσω όμως... Αλήθεια είναι αυτό. Αν νιώθεις ότι πρέπει να πάρεις κάποια μέτρα και εννοώ όχι σε επίπεδο πια μετακοσμικό αλλά καθαρά γήινο. Κάθε φορά σε κάθε ταινία σου φεύγει και κάποιος. Αυτή τη φορά έφυγε ένας δικός σου άνθρωπος. Ναι. Συμβαίνει κάτι? Έφυγε... Είναι απλή σύμπτωση? Όχι, τίποτα δεν είναι σύμπτωση. Να πω για τον αδερφό μου. Ο αδερφός μου φεύγοντας, λίγες μέρες πριν, ξέραμε ότι θα φύγει ο Νίκος. Λίγες μέρες πριν φύγει, του πήγα το σενάριο και το έβαλα δίπλα του. Του είχα πει, όταν μάθαμε ότι είναι άρρωστος, γίνε καλά Νίκο να κάνεις την ταινία. Βυθιζόταν όλο και πιο πολύ, ας πούμε, σε αυτή την... Ο Νίκος είχε ζητήσει στον τάφο του να του βάλουν την ασκητική του Καζαντζάκη. Έφυγε την ημέρα που ξεκινούσαμε τα γυρίσματα και έφυγε ευλογώντας την ταινία ο Νίκος. Γιατί κάθε φορά που υπάρχει ένας θάνατος υπάρχει μια γένεση. Ήταν ευλογία για την ταινία το να φύγει ο Νίκος την ημέρα που εμείς ξεκινούσαμε. Και γι' αυτό και εγώ του χτύπησα την πρώτη κλακέτα και του πακάω τάξιδος να είσαι. Και νοτίστηκε η ταινία από την απουσία του Νίκου. Θετικά. Τι ήταν ο Νίκος Μαραγδής? Ένας σπουδαίος φωτογράφος, διευθυντής φωτογραφίας, σπουδαίος. Η κλακέτα που μας λες... Ναι, έτσι. Στα Αστερούσια φθαρό είναι. Στα Αστερούσια πάνω. Ναι. Ναι. Τι ήταν ο Νίκος Μαραγδής? Ήταν ένας κλειστός άνθρωπος, Νίκος. Δεν εκφράζει, δεν έλεγε λόγια. Ήξερε να κάνει εικόνες. Και είχαμε την ίδια ακριβώς αίσθηση για το φως. Και οι δυο είχαμε μία αγάπη για την ελαφρά απόχρωση του κίτρινου λίγο πριν αρχίζει να βυθίζεται ο ήλιος στο σουρούπο. Αυτό το... Ο Ανδρέας, ο άλλος αδερφός. Και είχε μια αίσθηση του κρουστού ελληνικού φωτός. Δηλαδή του Απολλώνιου φωτός ο Νίκος. Ο Ανδρέας μετέχει στην ταινία, μου κάνει τις φωτογραφίες. Κοιτάξτε, τρεις από τους τέσσερις είμαστε καλλιτέχνες. Ο τέταρτος είναι πιο καλλιτέχνας από τους τρεις, αλλά είναι απλώς οικονομολόγος. Αλλά όσες φορές μιλάω μαζί του, λέω αυτός έπρεπε να γίνει σιωθέτης. Ο οικονομολόγος, γιατί είναι στο πύρτο εξώτερο η οικονομολόγηση στις μέρες μας. Όμως αυτό, ναι, βέβαια, αλλά η ψυχή του όμως είναι αγαθή και... Πες μου τώρα λίγο, η ταινία ξεκίνησε τα γυρίσματα από την Κρήτη. Αλίμονο. Για πες. Αλίμονα. Δηλαδή. Κρήτη, αλίμονα, αλλά για πες μου, τι εισέπραξες? Τη μεγάλη ανοιχτή αγκαλιά. Εγώ, φίλε Γιώργο, μετά από αυτό το ταξίδι στην Κρήτη, κάνοντας την ταινία από την μια της Κρήτης μέχρι την άλλη, αυτό που, που ζήσαμε οι άνθρωποι που την κάναμε, ήταν μεγάλη ανοιχτή αγκαλιά, το μεγάλο βραβείο ήρθε δηλαδή. Πριν η ταινία κάνει βγει στις αίθουσες. Εγώ προσωπικά και οι άνθρωποι που ήταν δίπλα μου και συνδημιουργούσαμε,
Το πήραμε το βραβείο. Ναι, αλλά θα σου πει κάποιος, το έχεις κάνει και με τον Γκρέκο αυτό. Εδώ, ήταν εδώ είναι εδώ, διαφορετικά. Εντελώς. Γιατί? Στον Γκρέκο ήταν. Ο Γκρέκο ήταν. Εντάξει, είναι μια μεγάλη μορφή, αλλά ήταν 4 χρόνια πριν. Εδώ υπήρχε μια περιέργεια στον Γκρέκο. Και παραδέχομαι ότι ήταν ειδικά το Ηράκλειο. Έστελνε την ενέργειά του, τη θετική. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Δηλαδή, όταν έκανα τον Γκρέκο, όλοι με σταματούσαν στον δρόμο και τα λοιπά. Εδώ δεν με σταματούσαν. Σαν να μου λέγανε, ξέρω με τι σηκώνεις. Και δεν πρέπει να σε ενοχλούμε, να σε αφήσουμε συγκεντρωμένο. Όταν δηλαδή, όπως όταν πηγαίνεις σε ένα μαγαζί και βλέπεις ένα καλό γερό και προσεύχεται, δεν πας να τον πεις καλημέρα, ξέρεις, αγαπώ. Ή τον αφήνεις εκεί. Αυτό. Όλη η ταινία πήγε έτσι. Όπου κι αν πήγα, στα Αστερούσια εκεί, στη Θαλόρη, μάλιστα που είχα μια φιλοξενία αρχαίας ελληνικής κλάσης. Όχι μόνο για τη φιλοξενία και στο ξενοδοχείο που είμαστε στο Μάρκο, αλλά όλο ήταν ένα πράγμα κάτω από τα μινωικά ιερά. Και μια ένταση, ας πούμε, για μια. Και ένα πράγμα εντελώς μεταφυσικό. Εντελώς μεταφυσικό. Ο καιρός ήταν πάντα αυτός που θέλαμε, ακριβώς τη στιγμή που τον θέλαμε. Τώρα τι έχει συμβεί, δεν ξέρω. Συμπαντική συνωμοσία. Δεν ξέρω. Θα έχει πολύ Κρήτη η ταινία. Κρήτη είναι όλο. Ναι, εντάξει. Και όταν δεν είναι, για αυτή μιλάει. Προφανώς, αλλά θα έχει πολύ Κρήτη, εννοώ από τις σκηνές της. Όλο το πρώτο μέρος είναι Κρήτη. Όλο το πρώτο μέρος. Ναι, το πρώτο μέρος είναι Κρήτη. Νομίζω ότι νοτίστηκε η ταινία. Δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Άλλωστε η δική του θεωρία είναι η κριτική ματιά. Δηλαδή η οικουμενική ματιά. Εντελώς. Έτσι. Δεν το λες με κάποια στοιχεία. Όχι. Μα το οικουμενικό, ο Κενζέκης, πάντα, όλα τα μεγάλα πράγματα πάντα είναι οικουμενικά και τα μεγάλα ελληνικά πράγματα ήταν πάντα οικουμενικά. Βλέπω εδώ είστε στην έναρξη των γυρισμάτων και ξεκίνησες με αγιασμό. Βλέπω εδώ τον Παπαμιχάλη από το ιδιαίτερο με χωριό στους Γωνιές, έτσι, ο ιερέας εκεί. Γιατί? Ήρθε να ευλογήσει την ταινία. Αυτό ή πήγες να χαϊδέψεις κάποιον χώρο, ναυτιά, όταν οι υπουργοί έχουν κόντρες, επειδή έχουν ακουστεί τα όσα έχουν ακουστεί για τον Καζαντζάκη? Όχι, όχι, δεν έχει σχέση με αυτό. Με πήρε τηλέφωνο, να είναι καλά, ο πατέρας Μιχαήλ από τις Γωνιές και μου είπε, είμαι ο ιερέας του χωριού σου και θα θεωρήσω μεγάλη μου ευχαρίστηση και χαρά, εν πάση περιπτώσει, να έρθω να ευλογήσω την ταινία όταν θα ξεκινήσει. Λέω, δεν θα ξεκινήσει στο Ηράκλειο. Θα ξεκινήσει γιατί ήξερα, είχαμε οργανώσει τα Αστερούσια. Και μου είπε, εκεί θα έρθω. Και συνέπεσε βέβαια με το φεβιό του αδερφού μου. Και αφού, πρώτη φορά το λέω αυτό, εδώ τώρα έκανα τον αγιασμό, πήγαμε οι δυο μας στην άκρη και έκαναμε μια δέηση για τον Νίκο. Πάμε λίγο στους συντελεστές της ταινίας. Μας έχεις φέρει άπειρο φωτογραφικό υλικό απόψε. Σε μια προσπάθεια. Κανείς δεν το ξέρει ούτε αυτό. Το κυρίως σκηνό σου. Ναι. Που θα είναι Κρήτη, εντός εκτός νήσου, εντός εκτός Ελλάδας. Ναι. Και θα είναι η σταθερή σου βάση, το ζυμωτήριο. Αλλά η φιλοδοξία είναι άλλη για αυτή την ταινία. Θέλω να πάμε στην πρώτη διακοπή και επιστρέφοντας, θέλω να μπούμε λίγο στους συντελεστές. Διότι και εδώ έχουν συμβεί περίεργα πράγματα. Διαβάζω πολλές δηλώσεις των βασικών σου πρωταγωνιστών και όχι μόνο. Ακόμη και της εγγονής, να πούμε έτσι, της οικογένειας Καζαντζάκη, μέσω της υιοθεσίας βεβαίως, η οποία έπαθε ένα σοκ. Και αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα και δεν το λέω τυχαία. Πώς τελικά επιλέγεις κάθε φορά στις ταινίες σου τους ηθοποιούς? Πρέπει να έχεις πολύ προχωρημένο μάτι. Μετά τη διακοπή. Thank you.
Ολυμπιακός. 4-2 τρίτη. Να δω τον κόσμο πίσω, χέρια ψηλά, χειροκροτούμε, περνάμε καλά. Και μεταξύ μας κινούμαστε, δεν είμαστε ακίνητοι. Είναι γλέντια, αγκαλιαζόμαστε. Έλα, παιδιά. Γεια σου, καπετάνιε. Πώς, καπετάνιε. Στα όρη. Τα βουνά. Εδώ που είστε, μου δίνετε δύναμη να συνεχίσω για μια ταινία που είναι ανώτερη από μας, για ένα τέκνο που γέννησε η Κρήτη, που λάμπρινε την Ελλάδα και την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, και η υποχρέωσή μας ήταν να κάνουμε ένα έργο που να μπορεί να αναδείξει αυτό που δεν ξέρουν οι άλλοι, δηλαδή τον Καζατζάκη, και τι σημαίνει να είσαι κριτικός. Θερμά ευχαριστώ για τη βοήθειά σας. Να, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάπως έτσι τελειώναν τα γυρίσματα στον Κούλε. Ναι. Όπου όμως εκεί είχες και την ελληνική περιπέτεια. Δεν γίνεται ταινία χωρίς περιπέτεια. Ναι, είχαμε. Μικρή ήταν, αλλά ήταν. Ξεπεράστηκε. Το προσπερνάς. Δεν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα όμως. Αυτή την Ελλάδα δεν είναι που ο Καζατζάκης... Αυτή η Ελλάδα δεν είναι που έστειλε τον Καζατζάκη έξω από την Ελλάδα. Αυτή η Ελλάδα δεν είναι που έδιωξε τον Βαγγέλη Παπαθανασίου και δεν θέλει να γυρίσει πίσω. Αυτή η Ελλάδα δεν είναι αυτή που, αν ήμουν νεότερος, θα με έδιωχνε έξω. Άρα λες ότι τα νέα παιδιά, τα μορφωμένα, καλώς φεύγουν έξω, πέρα από την εμπειρία, καλώς φεύγουν. Ναι, αλλά να ξαναγυρίσουν. Να πάνε να πλουτιστούν, αυτό που λέει ο Καβάφης δηλαδή. Να ταξιδεύσουν, αλλά να γυρίσουν πίσω στην Ιθάκη. Να την πλουτίσουν. Όσες φορές συνέβη αυτό, η Ελλάδα άνθιζε. Mm-hmm. Είναι μια ευκαιρία αυτά τα παιδιά, καινούριες γενιές, να πάνε να εξοπλιστούν, να πάρουν τη γνώση. Είστε εντύπωση ότι γι' αυτό φεύγουν οι νέες γενιές ή φεύγουν και δεν θα ξαναγυρίσουν? Εγώ προτείνω να φύγουν και να ξαναγυρίσουν. Αυτό λέω. Γι' αυτό εγώ μένω εδώ και δεν φεύγω. Είχα ευκαιρίες να δουλέψω στο εξωτερικό, δεν χρειάζεται να σου το πω. Είπα όχι. Μόνο στην Ελλάδα με ελληνική θυματολογία. Μόνο. Γιατί κάνω αυτό που δεν κάνουν οι άλλοι. Κανείς δεν το κάνει. Στη χώρα αυτή δεν πιάνει κανείς τα μεγάλα πράγματα για να τα αναδείξει. Το οποίο είναι εντελώς αδιανόητο, ακατανόητο. Αν συσκεφτείς δηλαδή, αν βγάλεις... Δεν υπάρχει... Ο Κακογιάννης ήταν ένας στρατιώτης που έκανε πράγματα και προσπάθησε με μεγάλη επιτυχία μάλιστα. Μετά δεν υπάρχει άλλος. Στους καιρούς μας είναι όλα τα παιδιά, οι νέοι συνοδεύτες, κάτι τεράστια ταλέντα, έχουν επίσης ένα κινηματογράφο παραβατικότητας, νοσηρότητας, βαρβαρότητας, παραβατικότητας, ό,τι είναι. Γιατί δεν πιάνουν το μεγάλο θέμα? Γιατί δεν πιάνουν καταρχήν το καλό μας κύτταρο και παίρνουν τα αρνητικά στοιχεία. Η τέχνη πρέπει να αναδεικνύει τα ανώτερα μας στοιχεία. Να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Όχι να μας στέλνει, να μας εγριεύει η πραγματικότητα και να μας στέλνει στο χάος η τέχνη. Αν έχεις τρόπο να φωτίσεις το μείον της βαρβαρότητας... Άλλο είναι αυτό. Άλλο είναι αυτό. Εσύ δεν λες αυτό ότι αυτό εδώ υπάρχει όμως πρόταση. Υπάρχει πρόταση, είναι αυτό. Η πρόταση όμως πρέπει να είναι, αν καταδείξει το κακό, όπως συμβαίνει στις αρχαίες τραγωδίες, στο τέλος εμφανίζεται ο Θεός και δίνει τη λύση. Το θετικό στοιχείο μπαίνει δηλαδή μέσα. Εδώ δεν είναι θετικό στοιχείο, εδώ υπάρχει πρόταση. Να την πω τη λέξη, ψυχανομαλία. Βρίσκει όμως Ευήκο ΑΟΤΑ στο διεθνές περιβάλλον. Βεβαίως. Αυτό λέει κάτι, ναι, ήταν το ίδιο... για τις κουλτούρες που έχουν διαμορφωθεί στον μεταδυτικό, μετάνθρωπο, μεταβιομηχανικό άνθρωπο των πολυεθνικών και πες τον όπως θέλεις εσύ, ονομάτισέ τον, να μην του δώσω πολιτική χρειά απόψε, αλλά... Λέει κάτι, δηλαδή βρίσκει Ευήκο ΑΟΤΑ ο βαρβαρισμός, ναι, σε μια εποχή γενικευμένης βαρβαρότητας. Ναι, είναι, θυμίζει λίγο Μεσοπόλεμο. Δηλαδή η τέχνη του Μεσοπολέμου, ναι, το Bauhaus ας πούμε, και ο Νταϊσμός, ακόμη και ο υπερρεαλισμός, είναι μια ψυχανομαλία. Γιατί το γενικό περιβάλλον οδηγείται προς αυτή. Τελικά είδες που το οδηγεί. Καλά, πολλοί νταϊστές γίνανε γκουρού στην τέχνη των ναζιστών. Έχεις, ναι, δίκιο, ναι, σε αυτό. Ναι, λοιπόν, σε διάφορες χώρες. Όχι όλοι. Όχι όλοι, ευτυχώς. Αλλά εδώ
Είμαστε σε αυτή τη φάση. Οι μεγάλοι δημιουργοί, ή μάλλον να το πω αλλιώς, αυτοί που έχουν συνέστηση της ύπαρξής τους, δηλαδή του ρόλου που έχει να παίξει τέχνη, δεν περνάει εκεί. Επιμένει με όλες τις κατηγορίες που να τους φορτώσει κανείς να κάνουν πράγματα με θετικό πρόσημο. Θεωρείς ότι κάνεις ευρωπαϊκό κινηματογράφο κόντρα στον αμερικανικό ή ελληνικό κινηματογράφο? Τι κάνεις ακριβώς? Δεν ξέρω τι κάνω. Εγώ είμαι χέρι καταρχήν. Δεν είμαι ο κεντρικός νους. Χέρι είμαι. Όπως λέγανε παλιοί αγιογράφοι, χείρ. Και έλεγε βάζει ο μοναχός το όνομά του από κάτω. Όπως έκανε ο Δομήνικος Θεοδωκόπουλος. Χείρ Δομήνικο. Χείρ είναι το δικό μου χέρι. Ποιος με οδηγεί, δεν ξέρω. Κανείς καλλιτέχνης δεν ξέρει. Στο βάθος έχει μια αίσθηση. Όταν πράττεις το καλό, το θετικό, δηλαδή όταν αυτό που διαπράττεις είναι αρμονικό, που σημαίνει ότι προσπαθείς να εντάξεις τα πράγματα που σου χαρίζονται στη συμπαντική αρμονία, τότε το αισθάνεσαι μέσα το ότι συμβαίνει. Δεν ξέρεις την κλίμακα του έργου, αν είναι σε ποιο σημείο είναι ακριβώς, αλλά δεν έχει και πολύ σημασία. Συχνά μπερδεύονται διάφοροι εκεί που κρίνουν οι κριτές και λένε διάφορα πράγματα σαν χλαμάρες και λένε αυτό είναι λαϊκό, εμπορικό, ευτελές κλπ. Δεν είναι έτσι. Η τέχνη δημιουργεί οροπέδια καταφυγής της ανθρώπινης ψυχής. Ωραία έκφραση. Όλα τα έργα που γίνονται από όλους τους δημιουργούς τοποθετούνται σε αυτά τα οροπέδια. Και είναι εκεί για να μπορεί να καταφύγει οποιοδήποτε στιγμή θέλει, οποιοδήποτε άνθρωπος, όποιο έργο από αυτό το χρειάζεται για την ισορροπία της ψυχής του. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Τα έργα τέχνης μιλούν στην ψυχή. Εκεί δεν υπάρχει διαβάθμιση. Δηλαδή, άστα τα μαλάκια σου μπορεί να είναι δίπλα στο χάρτινο φεγγαράκι του Χατζηδάκη. Και με την ενάτη του Μπετόβεν. Δεν τα διαβαθμίζει κανείς αυτά. Εκεί είναι. Άρα δεν μπορείς να τα κατατάσεις εσύ. Αυτό είναι ευτελές, αυτό είναι ανώτερο, αυτό είναι κατώτερο. Εκεί είναι αυτά. Θα γυρίσουμε, αλλά θέλω να πηγαίνουμε και στην ταινία, να σε κοντράρω λίγο. Πολλοί λένε ότι ο Γιάννης Μαραγδής έχει επιλέξει μεγάλα πρόσωπα, ιστορικές μορφές, γιατί είναι ένα εύκολο και γνώριμο πια σε αυτόν μονοπάτι. Είναι έτσι? Τότε πρέπει να κατηγορήσουμε και τον Δομήνικο Θεοδωκόπουλο που ζωγράφησε τα ίδια πρόσωπα 44.000 φορές. Και έκανε αγιογραφίες. Και οι άρχοντες. Τι κατηγορία είναι αυτή? Όχι, με κατηγορούν για άλλο, ότι κάνω αγιογραφίες. Ως κατηγορία το λένε. Εγώ το θεωρώ τιμή. Και τι δηλαδή πρέπει, σώνει και καλά. Από πού βγαίνει. Ότι πρέπει να είμαι συνομιλητής του κακού. Από πού βγαίνει? Ναι, εγώ δεν εισπράττω βεβαίως αγιογραφίες, γιατί βλέπω ότι και τις προσωπικότητες τις βάζεις με τα ελαττώματά τους. Πώς δεν τις βάζεις, βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως, έτσι είναι. Όλες. Δεν εξαίρεσες κανέναν. Θέλω να πω. Στο Βαρβάκι λίγο το παράκανες, βέβαια, η αλήθεια είναι, αλλά πάμε παρακάτω. Για το Βαρβάκι θα μιλήσουμε σε 7 χρόνια. Εγώ έτσι λέω, ναι, όπως είναι και ο γάμος, τα 7 χρόνια δεν κρίνεται. Λέω λοιπόν ότι κάθε ένα έργο για τη διαδρομή του στις ανθρώπινες αισθήσεις και δεν ψήσει στις ανθρώπινες ψυχές, πρέπει να γίνει ο κύκλος των 7 ετών. Στα 7 χρόνια θα καταλάβει ο καθένας από εμάς πόσο μας αφορά ένα έργο ή όχι. Στον Γκρέκο. Θέλω να πω το εξής, ένα μικρό περιστατικό. Υπάρχει ο Γιάννης ο Σολδάτος, ο κύριος, ας πούμε, ιστορικός κινηματογράφος, ο κύριος, ο οποίος παρουσίαζε πρόσφατα ένα βιβλίο και ήταν όλοι οι Έλληνες σκηνοθέτες και παράγοντες του κινηματογράφου εκεί. Τον παρουσιάζει λοιπόν για το βιβλίο αυτό ο Γιάννης Ζουμπουλάης, κριτικός κινηματογράφου στο Βήμα και ο ένας Μίτσης από το Αθηνόραμα. Υπάρχει μια μηχανία, ο Γιάννης δεν θέλει ο Σολδάτος να μιλήσει, του λέει λοιπόν ο Ζουμπουλάκης, θα μιλήσουμε εμείς τώρα και ο Γιάννης, ας πούμε, ο Σολδάτος είναι συνάδελφος, κριτικός κινηματογράφου. Λέω, όχι. Εγώ δεν είμαι κριτικός κινηματογράφος. Εσείς είστε κριτικοί κινηματογράφοι.
Η διαφορά ενός ιστορικού κινηματογράφου με ένα κριτικό κινηματογράφο που είστε εσείς είναι ότι εσείς κάθε εβδομάδα πρέπει να δείτε 7 ταινίες και να γράψετε για 7 ταινίες. Εγώ έχω την πολυτέλεια να δω τα έργα αυτά που εσείς τα να γράψετε αμέσως στην εβδομάδα και μετά από 3-4 μήνες. Άρα να δω πώς δουλεύει ένα έργο μέσα στον χρόνο. Και επειδή δεν την έχετε εσείς αυτή την πολυτέλεια, πολύ συχνά κάνετε λάθη. Αδικείτε ταινίες. Παραδείγματος χάρη μπροστά όλοι, ο Κούνδωρος, όλοι μέσα. Τον Ελ Γκρέκο του Σμαραγδί. Τον αδικήσατε. Είχαν περάσει 7 χρόνια γι' αυτό. Γυρνάμε στην ταινία μέσα από φωτογραφίες. Ναι. Αρχικώς. Έχουμε βεβαίως απόψε και δύο σκηνές. Για πρώτη φορά και πριν την ολοκλήρωση της ταινίας, οφείλω να το πω αυτό, μένει ένα 20%. Θέλω μέσα από τις φωτογραφίες καταρχήν να σου θέσω ένα ερώτημα. Σου κάθονται τα πρόσωπα και προσυμιάζουν τελικά με τις προσωπικότητες ή έρχεται και δένει αυτό σιγά σιγά με έναν τρόπο? Διότι όταν εδώ η Νίκη Σταύρου λέει ότι εγώ νόμιζα ότι έβλεπα τον παππού και τη γιαγιά. Είναι ανατριαστικό αυτό. Είναι ανατριαστικό. Και εγώ το ίδιο έπαθα. Μα τα επιλέγουμε εμείς νομίζεις τα πρόσωπα. Εντάξει, αλλά κάπως κόβεις, γιατί... Όχι, στα βυθίζουν μέσα στο μυαλό. Ναι, γιατί ο Οδυσσέα, ας πούμε, για Καζαντζάκη και όχι κάποιον άλλον. Γιατί. Έλαντε. Γιατί, ας πούμε, όχι Καταληφό, θα έλεγε κάποιος. Ναι, έλαντε. Έτσι. Και όταν... Αυτόν ήθελε ταινία. Τώρα τι θες να σου πω, δηλαδή. Δεν έχω τρόπο να το αποδείξω. Και στον Γκρέκο το ίδιο συνέβαινε. Όλοι κοιτάζουμε πάνω. Ο Καζαντζάκης σου. Ορίστε. Ο ίδιος είναι. Όταν ο φυσικός διάδοχος του Καζαντζάκη και της Ελένης Καζαντζάκη έρχεται στο γύρισμα και αισθάνεται ότι... ξέρεις τι μου είπε για τον Καζαντζάκη? Μου λέει είναι Γιάννη με την ψύχωση. Ο συγγενής της, ο άνθρωπος ο οποίος κρατάει τις εκδόσεις Καζαντζάκη στα χέρια του είναι αυτή. Και κάποια στιγμή πιο στο βάθος ήταν η Ελένη Καλογύρου, η οποία της βάζαμε ένα καπέλο για να πω ναι ή όχι αν θα βάλει το καπέλο. Και μόλις της βάζουμε το καπέλο, φωνάζει από μακριά η Ελένη, η Νίκη Σταύρου, η νονά μου η ίδια είναι. Μπροστά στον κόσμο. Το λέω αυτό, γιατί λέω, την ταινία δεν την κάνω εγώ. Ποιος την κάνει δεν ξέρω. Για πες μου, ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος λέει εδώ ότι όταν τον επέλεξες για το ρόλο του Νίκου Καζαντζάκη, ιδιαίτερη αίσθηση δεν είχε τι θα συμβεί. Όσο περνούσαν οι μέρες, το μόνο που μπορεί να πει είναι ότι τον έχει ενσωματώσει απόλυτα. Και ο ρόλος και αυτό το συναρπαστικό ταξίδι στο συναρπαστικό κόσμο του Καζαντζάκη. Εξελίχθηκε μέσα από την ταινία όχι ως ηθοποιός, ως χαρακτήρας. Ναι. Και στο τέλος μιλούσε σαν ένα Καζαντζάκης. Μου είπε η γυναίκα του ότι τον τράβηξε μια φωτογραφία στην κουζίνα του σπιτιού τους ως Καζαντζάκη. Όχι ως Οδυσσέα Παπασφυλιόπουλο. Για πάμε τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, σε άλλους μέσα από το φωτογραφικό υλικό. Είδαμε πριν από λίγο ο Στάθη Ψάλτη. Λοιπόν, θέλω να σου πω για τον Ψάλτη κάτι. Είναι ένας λαϊκός ηθοποιός. Αν έχεις προσέξει, θα προσέξει γιατί το μάτι σου είναι δυνατό, Γιώργο, ότι εγώ χρησιμοποιώ μεγάλους κωμικούς σε αντίθετα, τελείως διαφορετικούς ρόλους. Κόντρα. Το Λάκη του Λαζόπουλο ως φύλακα άγγελο του Γκρέκο. Ως εκπρόσωπο του θείου στο Χαβιάρι. Αυτός κατεβάζει το λόγο του Θεού. Σωστά. Έχω χρησιμοποιήσει το Σωτήρι του Μουστάκα ως Τισιάνο. Δηλαδή ένας μεγαλύτερος ζωγράφος της αναγέννησης, ίσως το μεγαλύτερο έξω από τον Γκρέκο. Αυτό γιατί. Το Ψάλτη τώρα κάνει ένα ηγούμενο, ο οποίος βοηθάει τον Καζαντζάκη, στο όρο Σινά δηλαδή είναι η σκηνή αυτή, να βρει το δρόμο για να κατανοήσει τον Ιησού. Δηλαδή κατεβάζει λόγο Θεού. Γιατί συμβαίνει αυτό? Οι μεγάλοι κομικοί έχουν από τον Θεό, τον ακίνητο κινητή του σύμπαντος, όπως θέλει να το πεις, μια ειδική αποστολή.
να κάνουν τους ανθρώπους να γελάνε. Το γέλιο διαχωρίζει τον άνθρωπο αυτό από το ζώο. Δηλαδή να του δώσει μια βαθμίδα, να του ανοίξει τη βαλβίδα της ψυχής, να αισθανθεί μια μορφή αγαλίας. Αυτό είναι μια ειδική εντολή. Και το βάρος αυτό το σηκώνουν άνθρωποι που συχνά λυγίζουν με πάθη. Οι κωμικοί ή έχουν πάθη ή έχουν, είναι στα όρια της κατάθλιψης. Είναι μεγάλο το βάρος να πρέπει να κάνεις τους άλλους να γελάσουν. Είναι αυτή την εντολή. Τι σημαίνει λοιπόν, ότι έχουν περισσότερο φως από τους υπόλοιπους ηθοποιούς, για να πω από τους περισσότερους ανθρώπους. Τους παίρνω λοιπόν για αυτό το φως που έχουν. Όταν κάναμε τη σκηνή με τον, γιατί είναι οι δυο τους, με τον ψάλτη, και κάναμε την πρόβα, έρχεται ο Οδυσσέας Παπασφιλιόπουλος και μου λέει, το βλέμμα που έχει αυτός έπρεπε να έχουν οι αληθινίδες ποτάδες, Γιάννη. Το βλέμμα αυτού νου, τι είναι αυτό, ποιος είναι ο εσωτερικός του κόσμος. Έμεινα άφωνος, μου λέει. Και παίζουμε τη σκηνή. Και τελειώνει. Και είμαι στο μόνιτορ. Και είναι δίπλα του, δίπλα μου η γυναίκα του. Και δεν το έχω καταλάβει, κλαίω. Και έρχεται λοιπόν ο Στάθης και μου λέει με τη φωνή, τι έγινε. Του λέω, τι να σου πω Στάθη, τι να σου πω. Και πέτυχε τη γυναίκα του, λέει, Στάθη μου, έκλαιγε. Και έρχεται και με πιάνει και με βάζει εδώ και μου λέει, ο Γιάννη μου, ο, σαν να ήμουν μωρό. Ο, πώς ένας καλός άνθρωπος. Πώς ένας άνθρωπος θέλει να σου δώσει ένα βάλσαμο, έτσι. Αυτή την ποιότητα έφερε αυτός ο άνθρωπος. Και πάμε στο μοντάζ. Και φωνάζω τους ανθρώπους που έχω εκεί και μερικά νεαρά παιδιά, 20-25 λεπτά, και τους βάζω τη σκηνή του ψάλτη. Και μένουν άφωνοι. Δεν τους λέω ποιος είναι. Ανθρώπους δηλαδή που δεν ήταν στο γύρισμα. Του λέω, έλα, δεν είναι σκηνή. Αυτό συνέβη δε κάτι άλλο ακόμη πιο παράξενο και για μένα. Εμείς εκεί που το κάναμε το γύρισμα, είναι αρχαίος χώρος. Ήταν αρχαίο να... Πού έγινε το γύρισμα? Μέσα στην... όχι στο Σινά, έγινε μέσα στην Κεσαριανή, στο μοναστήρι. Α! Δηλαδή αρχαίο ιερό και μετά χριστιανικό ιερό. Εκεί, πυρμαδία, ευτυχώς. Εκεί είχα κάνει το γύρισμα στον Καβάφη. Και έχει μία καμάρα, μια δεύτερη καμάρα και μετά είναι ένα κελί, ας πούμε, ένα πρόχειρο κρεβάτι εκεί. Και είμαι από τη μεριά, έτσι βλέπω τη μία καμάρα. Είμαι μαζί με τον, με αυτή τη μηχανή, τον άνθρωπο που χειρίζει τη μηχανή και του λέω ακριβώς πώς θέλει να γίνει κίνηση. Δηλαδή θα τον δούμε από τη μία καμάρα, θα πάει λίγο πιο πέρα η μηχανή, θα το δούμε δεύτερη καμάρα και μετά θα πάει να τους κάνει το κάνει διπλό. Και λέω στο Στάθη, πάμε Στάθη. Και ο Στάθης είναι ένας άνθρωπος στο δικό μου ύψος, ας πούμε. Δηλαδή ένας κανονικού προς το μέτριο, μάλλον. Και βγαίνει ο ψάλτης με τα χέρια κάτω έτσι. Και είναι τεράστιος. Τεράστιος. Και λέω στον Άρη Σταύρο, τι είναι αυτό που βλέπω. Και θυμήθηκα αυτό που έλεγε ο Καζάκης όταν πήγε στην Ισπανία, που ένας μοναχός περιέγραφε τη Θηρεσία, την Αγία Θηρεσία, και έλεγε η Αγία Θηρεσία είχε μια γυναίκα ήταν, μεσαίου αναστήματος, ίσως και κοντή. Το μέσα της μέγεθος ήταν τεράστιο. Οι μεγάλοι κομικοί είναι τεράστια πρόσωπα. Γι' αυτό έχω αυτό το σεβασμό για αυτούς, και για τον Μουστάκα και για τον Λαζόπουλο το φίλο μου και για τον το Στάθη. Είδες, δεν σε διέκοψα. Ήθελα σε να ευχαριστώ μιλήσω που με άφησες να το πω. Θεωρείς ότι είναι και από τις δυνατές στιγμές, σκηνές της ταινίας? Θα κάνει τεράστια αίσθηση. Θα κάνει τεράστια αίσθηση. Ναι. Μπορώ να το πω με βεβαιότητα δηλαδή. Πριν πάμε σε διακοπή, περνάει ο χρόνος μαζί σου, πες μου λίγο για τη Μαρίνα Καλογύρου.
πώς γίνεται όταν, πώς είναι ένα παράξενο πράγμα. Παίρνεις ένα ηθοποιό. Καταρχήν πρέπει να σου πω πώς ήρθε στο γραφείο να την πάρω. Έχει βρίσκεται σε ένα σκαλοπάτι προσωπικό και έχει πάει, δεν ξέρω που έχει πάει, στη Λέσβο κάπου να μαζευτεί, να μαζεύσει το μυαλό της. Και πηγαίνει μάλλον και βοηθάει εκεί τους φτωχούς και διάφορα τέτοια πράγματα. Και στην ουσία νομίζω ότι πήγε να ρωτήσει το Θεό ή δεν ξέρω σε ποιους Αγίους απευθύνεται ποιο δρόμο να πάρει. Και της κάνουν ένα τηλεφώνημα. Και έρχεται. Και της λέω τι να κάνει και βάζει τα κλάματα. Λέω γιατί κλαις. Μου λέει έφυγα από την Αθήνα για να δω ποιο μονοπάτι πρέπει να πάρω και με καλείται γι' αυτό. Της δίνω το σενάριο. Αρχίζει την άλλη μέρα το πρωί στις 11, το ξέρω εγώ ότι την επόμενη μέρα, μόλις δώσω το σενάριο, στην επόμενη μέρα έρχονται και μου παίρνουν τηλέφωνο. Γιατί το ξεκινάνε, το διαβάζουν και δεν μπορούν να το σταματήσουν. Αυτό το ξέρω. Και μου λέει, από την 23 σελίδα, κλαίω ασταμάτητα μέχρι το τέλος. Άμα θα δεις το γράμμα του Κινέζου που το μετέφρασε, του Λι λέει το ίδιο. Θεωρείς ότι πέτυχε να είναι η σύζυγος Καζαντζάκη? Πώς τη λένε, η βαφτισιμιά της που είναι η Σταύρου, είπε «Ω, η Διεθία, η νονά μου ήταν». Ναι, αλλά εσύ έχεις δει όλη την ταινία, όλες τις σκηνές. Φυσάει, και το ζευγάρι ειδικά. Ναι. Ανατριχιαστικά πράγματα. Γιατί στην ταινία αυτή εμφανίζεσαι αλλά Χίτσκοκ? Γιατί εμφανίζεσαι δηλαδή στην ταινία? Μάλλον για πλάκα. Δεν νομίζω. Όχι, δεν το κάνω για πλάκα. Κάνω ένα παπά. Ναι. Και τι κάνω? Κάνω ζευγάρι τον Καζαντζάκη με τη γυναίκα του. Αυτό. Ήθελα, ας πούμε, σε αυτή την ταινία να εμφανιστώ με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε. Συμφιλιωτικά για το ζεύγος. Γιατί οι δικές μου πληροφορίες, αν κάνω καλό ρεπορτάζ, ναι, λένε ότι παραέκανες καλά τον παπά. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Βγήκα έξω και μετά με σταματούσαν στον δρόμο τουρίστρες και... Ναι, φιλούσαν το χέρι. Οπότε εσύ έδρεψες καρπούς, ναι, του ρόλου. Επιμένω γιατί, θέλω έτσι να πάμε στη διακοπή, γιατί δεν είναι μόνο για να συμφιλειώσει το ζευγάρι, γιατί ήθελες να υπάρχει και το δικό σου πρόσωπο σε αυτή την ταινία? Ως ένα πρόσωπο που προσπαθεί να βρει δρόμο προς τα ανώτερα. Άρα εξυπηρέτησες και μια εσωτερική σου ανάγκη. Ναι. Ναι. Το κάνω αυτό στην πραγματικότητα. Κάθε φορά που ξεκινάω ταινία, προσεύχομαι να μην... Προσεύχομαι στον Καζαντζάκη να μην τον προδώσω. Γιατί η αρχαία ελληνική παράδοση λέει ότι οι ψίες δεν πεθαίνουν. Άρα από πάνω είναι. Άρα του ζητάς, εάν έχει τρόπο, να σου στείλει την καλύτερη ενέργεια, εάν δεν τον έχεις προδώσει. Γι' αυτό έκανα και εγώ στην αυτή την ταινία τον πάπα. Πάμε στη δεύτερη διακοπή απόψε. Θα επιστρέψουμε και όταν επιστρέψουμε θα δούμε την πρώτη από τις δύο σκηνές που για πρώτη φορά παρουσιάζεις πριν την ολοκλήρωση της ταινίας απόψε στις αντιθέσεις. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι συνομιλούμε με τον Γιάννη Σμαραγδί. Ουσιαστικά, ενώ ετοιμάζεται να γράψει, να υπογράψει τον επίλογο της ταινίας του Νίκου Καζαντζάκη, πριν αυτή αρχίσει να δουλεύεται ολοκληρωτικά στο μοντάζ, στις μουσικές, για να βγει στις αίθουσες κινηματογραφικές. Γιάννη Σμαραγδί, βεβαίως δεν μπορεί να πιάσουμε όλο το cast, αλλά θέλω να σταθούμε σε δύο πρόσωπα με διαφορετικούς λόγους συμμετοχής. Θα ξεκινήσω από το Θοδωρή Αθερίδη. Οι πληροφορίες λένε ότι περίπου, θα το πω σχηματικά, είδε φως και μπήκε, ισχύει? Λοιπόν, υπάρχει μια μικρή ιστορία με τον Αθερίδη. Τον Αθερίδη τον γνώρισα μια φορά, όταν πρωτοκατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη στο σπίτι του Λαζόπουλου. Με φώναξε ο Λάκης να μου δείξει ένα πολύ καλό ηθοποιό, νέο τότε. Μήπως ετοίμαζα τότε κάτι να τον πάρω. Τον είδα λοιπόν, πιάσαμε την κουβέντα και του λέω, ξέρεις, εγώ δεν
μου λέει ο Λάκης ότι είσαι καλός ηθοποιός, τον πιστεύω και τα λοιπά, αλλά εγώ τους ηθοποιούς για να τους πάρω τους ονειρεύομαι. Και με κοίταξε λίγο περίεργα αυτό, σου λέει. Περνάνε 30 χρόνια. Τον παίρνω τηλέφωνο. Θοδωρής Αθερίδης, γεια σας, Γιάννης Μαναγκρίση. Μη μου πεις ότι με ονειρεύτηκες, μου λέει. Το θυμόταν, ε. Του λέω, ναι, σε ονειρεύτηκα. Μου λέει, γιατί. Να κάνεις το Ζορμπά. Παύση. Και θα είσαι και καλύτερος από τον Άντωνη Κουίν, του λέω. Ναι, μου λέει, θα είμαι. Έχει μια σκηνή του αποχωρισμού στην ταινία που η Μοντέζ που τη μοντάρει, που είναι ψυχρό άτομο, 7 φορές την έβαλε να τη μοντάρει και τις 7 φορές έκλαιγε. Δηλαδή λες ότι στην ταινία θα δούμε άλλο Ζορμπά. Ναι. Άλλο Ζορμπά. Τέλος άλλο. Μπήκε, βρήκε φώτιση, μπήκε όμως. Και Νίκος Καρδόνης. Είναι για μια, πες μου. Μια μεγάλη κλάση. Καταρχήν τι ρόλο παίζει. Το Σικελιανό. Το Σικελιανό. Ναι. Δηλαδή παίζει το ρόλο ενός ανθρώπου που στα κοινά μέτρα είναι πουλί. Δεν ξέρεις δηλαδή αν είναι τρελός ή είναι θεόπνευστος. Έχει μια σκηνή... Έχει μια σκηνή που είναι την περιγράφει ο Καζέκης. Είναι πραγματική σκηνή που η γυναίκα του που πιστεύει ότι ο Σικελιανός είναι θεός και ότι μπορεί να αναστήσει ανθρώπους και του στέλνει το ράπτη μέσα σε, που έχει πεθάνει προσφάτως μέσα σε μια κάσα, σε ένα φέρετρο και του λέει «Βουζάκο μου». Το γύρισμα είναι στην Ακαδημία αυτό. Αυτό, ναι, στην πλάτη της Ακαδημίας. Ναι, στην πλάτη της Ακαδημίας, σωστά. Εντάξει, φαίνεται. Δεν το ξέρουν οι περισσότεροι, στην Αθήνα δεν το ξέρανε. Μου κάνει εντύπωση, μπράβο. Λοιπόν. Και του στέλνει λοιπόν και λέει «Βουδάκο μου», τον λέει «Βουδάκο». Επειδή ήταν καλός δράπτης αυτός, ανάστησέ τον, σε παρακαλώ. Και στέλνει τον Καζέκη μια βόλτα λοιπόν, στο εξοχικό ήταν ο Καζέκη, και όταν επιστρέφει βέβαια, αυτός όλη την αυτή προσπαθεί να τον αναστήσει, όπως ο Άγιος Ηλισσαίος. Και δεν μπορεί να τον αναστήσει. Και έχει μια σπαρακτική σκηνή, πως αποδέχεται ότι δεν μπορεί τελικά να τον αναστήσει. Μια σπαρακτική σκηνή. Αυτό λοιπόν το πλάσμα ήθελα ένα ηθοποιό μεγάλης κλάσης. Αυτός έχει πάρει βραβείο Χόρν. Αλλά δεν είναι γνωστός. Δεν το ξέρουν δηλαδή. Αυτός μπορεί να είναι η αποκάλυψη της ταινίας. Αυτό λες απόψε. Ναι, μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι η αποκάλυψη της ταινίας. Ναι. Εμείς όλοι στα γυρίσματα και ο Οδυσσέας. Ναι, εντάξει. Ναι, Οδυσσέας. Αλλά στον Οδυσσέα Φωκάρης ως Νίκος Καζαντζάκης. Ο Οδυσσέας άλλαξε. Άλλαξε πάτωμα με αυτή την ταινία. Αλλά λες ότι ο Καρδόνης μπορεί αυτός να είναι. Μπορεί να πάρει την ταινία. Ναι. Αυτός και βεβαίως, κατά την άποψή μου, θα στιγματίσει την ταινία ο Ψάλτης. Δηλαδή θα αφήσει πώς έκανε, πώς έγινε, ας πούμε, και με τον Λαζόπουλο, αλλά και με τον Τισιάνο. Μουστάκας, ας πούμε. Πώς άφησε ένα ίχνος. Σε ένα πράγμα που δεν το ξεχνάς. Θέλω να δούμε απόψε την πρώτη από τις δύο σκηνές που θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί την παρουσιάζεις στο κοινό της Κρήτης απόψε, ναι. Και βεβαίως μέσω TTV όποιος παρακολουθεί. Τι είναι αυτό που θα δούμε? Ένα μικρό απόσπασμα είναι, αλλά τι είναι? Είναι το πρώτο μέρα, το γύρισμα της πρώτης μέρας που ο πατέρας Καζαντζάκης, που είναι σκληρός άνθρωπος, παίρνει το μικρό Καζαντζάκη και τον πηγαίνει στα βουνά. Εκεί που είναι θαμμένος ο παππούς του Καζαντζάκη, ο πατέρας του πατέρα του Καζαντζάκη, για να τον μοιήσει, για να τον βάλει στις διαδικασίες, ότι αυτός που ήταν ένας αγωνιστής, ένας άνθρωπος που δεν υποτάχθηκε ποτέ, και πάει, ας πούμε, να του πει ότι η Κρήτη ελευθερώθηκε. Και σκάβει με τα χέρια του και αρχίζει να φωνάζει πάνω στον τάφο ο τέτοιος, πατέρα, η Κρήτη ελευθερώθηκε. Να μοιήσει δηλαδή το παιδί Καζαντζάκη σε αυτό το πράγμα. Και εκεί που φωνάζει, του γυρίζει και του λέει του παιδιού «Τ' άκουσες, τ' άκουσες, τ' άκουσες».
τρίξανε τα κόκαλά του. Και το παιδί και να ζητήσει. Να δούμε τη σκηνή και θα επιστρέψουμε λίγο για αυτή τη συζήτηση. Χριστός Ανέστη, καπιτά Μιχάλη! Εδιώξαμε τις κερατές του Τούρκους! Η Κρήτη Ανέστη, αδέρφια! Έλα! Ήρθε, πατέρα. Πατέρα μου, ήρθε. Ήρθε η Λευτέρια, πατέρα. Πατέρα μου, ήρθε η Λευτέρια, πατέρα. Άκουσες. Το άκουσες. Τρίξανε τα κόκαλά του, το άκουσες. Παύση. Καταρχήν, έχεις το καλύτερο στούντιο. Κρήτη. Ε, δεν χρειάζεται ούτε Paramount, ούτε Universal, ούτε τίποτα. Τόπος. Με δύο-τρεις σκηνές ο τόπος τα έχει δώσει όλα. Τόπος. Φαντάζομαι ότι τώρα έχουμε δει ένα απειροελάχιστο. Για πες μου με αφορμή αυτό. Και θα επιστρέψω στη συζήτηση πατέρα γιου για τους κριτικούς που μετήχαν στην ταινία. Κοίταξε να δεις. Πρώτα απ' όλα έγινε μια οντισιόν και ήταν του κόσμου οι άνθρωποι. Τους καταταλαιπωρήσαμε και θέλω να τους ευχαριστήσω. Όσοι παίξαν τελικά 70-80 άνθρωποι και ήταν, δεν ξέρω πώς θέλουν να έρθουν να παίξουν, αλλά δεν είχαμε τα ρούχα για να τους δίσουμε. Τους πήρανε, τους πήγανε μέτρα, τους φωνάξανε, τους ξαναντήσανε και μετά μια ταλαιπωρία, το γύρισμα κτλ. Και ήτανε σαν να ήτανε στην εκκλησία που περιμένουν να γίνει γάμος. Έτσι, γι' αυτό, έτσι μια αγκαλιά. Αγκαλιά. Αγκαλιά και τα πρόσωπά τους δεν... Ούτε η ταλαιπωρία, ούτε αυτή η κυρία εκεί που βγήκε και παραλίγο να μας πετάξει τους τουρίστες μέσα του πλάνα να το χαλάσει στον κούλετε. Τίποτα, σαν να μην υπήρχε αυτό. Τους ευγνωμονώ γιατί φέρανε μια ποιότητα μέσα στην ταινία, μια αλήθεια, μια ομορφιά. Και την ηρεμία τους, ξέρεις, αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Μόνο την ηρεμία ή θεωρείς ότι είχαν και μια επίγνωση μαζί σου τι είναι αυτή η ταινία και για την Κρήτη. Ναι. Ε? Ναι. Και μερικοί λέγανε, μου έκανε εντύπωση αυτό, η ταινία μας. Και λέω, τι ωραίο, τι ωραίο. Μπαίνει μέσα και λέει ταινία μας. Μας. Εγώ λοιπόν κάνω μια ταινία να φύγουμε από το εγώ και να πάμε στο εμείς. Και έρχονται οι άνθρωποι να πούνε ταινία μας. Τέζησα μεγάλα πράγματα, αδερφέ. Για πες μου τώρα, έχουμε αποκαλύψεις από τους κριτικούς μετέχοντες. Θεωρείς δηλαδή ο μικρός έχει κάνει... Ναι. Θέλω να πω μια μικρή ιστορία. Ναι. Πολύ μικρή. Πώς ήρθε, πώς το διάλεξε το παιδί. Υπάρχει μια γυναίκα εδώ η οποία δουλεύει τα θέματα του Πυθαγόρα. Η οποία είναι θεία του παιδιού. Και εδώ και 2 χρόνια, Μυρσίνη, μου είχε πει, σου έχω το καζατζάκι παιδί. Πώς μου το έχεις. Μου λέει, υπάρχει ένα παιδί, άμα το δεις, θα εξτραθείς. Επειδή συχνά μου λένε, έχω ένα παιδί, έχω ένα αυτό. Εντάξει. Και αποφασίζουμε να κάνουμε ραντεβού 2 χρόνια μετά. Μου το έχει πει 2 χρόνια πριν. Να δω αυτό το παιδί. Το οποίο μου το φέρνει ο θείος του, ο αδερφός της Μυρσίνης δηλαδή. Και μετά ήρθαν και οι γονείς του. Σε ένα εστιατόριο θα τρώγαμε κιόλας, σε πάση περιπτώσει εκεί. Και καθώς έρχεται ο θείος του παιδιού μαζί με αυτόν τον Αλέξανδρο, λέει ο θείος του, τι παράξενα πράγματα μπορεί να συμβούν
Λέω, τι παράξενο. Τώρα που ερχόμαστε εκεί, στο δρόμο. Πάνω στο δρόμο, στο... Ήταν κάτι, δύο βιβλία πεταμένα. Και πήγα, γιατί τα σήκωσα. Και το ένα είναι του Καζαντζάκη. Οι αδερφοφάδες. Τι γύρευε στη μέση του δρόμου. Παίρνω το παιδί δίπλα μου. Έχω αποφασίσει ότι θα παίξει. Με αυτό, βέβαια. Έτσι. Έχω αποφασίσει. Του λέω. Λέω στους γονείς του, κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ρωτήσουμε τον Αλέξανδρο αν θέλει να παίξει. Μπορεί να είναι 8-9 χρονών, αλλά αυτός είναι. Η ζωή είναι δικιά του. Δεν είναι ούτε δικιά σας, είναι ούτε δικιά μου. Τι λες, Αλέξανδρο, του λέω. Είναι λοιπόν δίπλα μου Βούδας. Δεν μιλάει. Έχει κάτι φιστίκια. Του λέω, φάκε ένα φιστικάκι. Τρώει ένα φιστίκι και δεν ξαναμιλάει. Του δίνω άλλα δύο. Φάε να βοηθήσει να πάρει μια απόφαση. Θα παίξω, λέει, αλλά δεν ακόψω τα μαλλιά μου. Λέω εγώ, εντάξει. Τον ντύνομαι. Κατεβαίνει κάτω ο σκηνογράφος. Έρχονται οι... εκεί αυστηροί και λένε να του κόψουν τα μαλλιά. Λέω, παιδιά, έχει πει ότι δεν θέλει να του κόψουν τα μαλλιά. Όχι, δεν είχε έρθει ο σκηνογράφος, ήταν η βοηθή. Λένε, μα δεν είναι τα μαλλιά αυτά, δεν είναι της εποχής, πρέπει να είναι κουντοκορεμένο. Τον τίνουν λοιπόν, του βάζουν τα ρούχα. Μαθαίνει ότι μπορεί να του κόψουν τα μαλλιά, πάει μέσα, κλαίει. Έρθει η μάνα του, μου λέει, κλαίει για να του κόψω τα μαλλιά. Έρθει και ο σκηνογράφος, ο Πάτσας, ο οποίος είναι κορυφαίος. Και μπαίνει μέσα και λέει, μην τυχόν του κόψετε τα μαλλιά, διότι αυτό το διαχωρίζει από τα υπόλοιπα παιδιά της εποχής. Τον κάνει να είναι ένα ξεχωριστό άτομο. Πού το ξέρει αυτό το παιδί αυτό. Με τα μαλλιά που ήθελε το παίξει το ρόλο. Δηλαδή συμβαίνουν κάτι παράξενα πράγματα. Κατανόητα. Καλός ερμηνευτής. Άριστος. Άριστος. Παραπάνω. Και ο Ξάφης. Ή... Ο καπετάν Μιχάλης, να το πω. Ναι. Ο Ξάφης έχει κάνει μια σκηνή... Καταρχήν πρέπει να σου πω ότι έγινε φίλος με το μικρό, τον Αλέξανδρο. Το βοήθησε πάρα πολύ το παιδί αυτό. Πρέπει να πω ότι όταν τελείωσε τις σκηνές και... Συνειδητοποίησε ο μικρός Αλέξανδρος ότι τελειώσαν τα γυρίσματα, έβαλε τα κλάματα. Είπε, δηλαδή, μέχρι εδώ ήταν αυτό το πράγμα που έζησα. Και ο Ξάφης έπαιζε τόσο φυσικά, δηλαδή γίνανε σαν να ήταν παιδί του καταρχήν. Αγιομινά βλέπουμε. Εκεί λοιπόν έγινε το εξής περιστατικό. Έχει μια σκηνή, τον βάζει με το ζόρι, το βιάζει το παιδί ο πατέρας να φιλήσει τους νεκρούς, τους κριτικούς. Για να μην το ξεχάσει ποτέ. Αυτή είναι η σκηνή, περιγράφει ο Δωδής. Εκεί έχουμε στήσει λοιπόν τη σκηνή και επειδή πάει να φύγει το παιδί κάποια στιγμή, του δίνει ένα χαστούκι. Το είχε οργανώσει λοιπόν ο Ξάφης έτσι, όσοι το χαστούκι ποτέ δεν πέφτει, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα συντονισμό με το χέρι και το πρόσωπο. Και είναι λοιπόν δίπλα εκεί μια γυναίκα που βλέπει, από τη γωνία που το βλέπει, νομίζει ότι το παιδί έχει φάει το χαστούκι. Και λέει σε μια γυναίκα που είναι δίπλα της. Καλά, αυτό το παιδί δεν έχει μάνα και το αφήνει και το ταλαιπωρούν με αυτόν τον τρόπο. Αυτή η γυναίκα που ήταν δίπλα της ήταν η μάνα του Αλέξανδρου. Πες μου λοιπόν για τον Ξάφη. Είναι τρομερός ηθοποιός. Είναι τρομερός και τρομερός καπετάν Μιχάλης. Τρομερός. Αυτό σε ρωτάω συνεχώς. Τρομερός. Ποιος τους έβαλε σε αυτήν την ταινία όλους αυτούς. Δηλαδή είναι κάτι, συμβαίνουν κάτι παράξενα πράγματα. Πάμε λίγα και στη σχέση πατέρα γιου. Ναι. Γιατί έχει σταθεί και στην ταινία. Ναι. Θεωρείς ότι καθόρισε τον Καζαντζάκη, ναι, κατά τη δική σου οπτική πάντα. Προφανώς δεν υπάρχει μία αλήθεια, αλλά θεωρείς ότι τον καθόρισε. Ναι. Γιατί? Είχε μια τραυματική εμπειρία από τον πατέρα του. Ο πατέρας του ήταν μέθυσος. Και βίαιος. Ήταν ένα... Θεριό. Αλλά ήταν σκληρό θεριό. Δεν ήταν ήπιο θεριό. Η δύναμη του Καζαντζάκη ήταν η μάνα του.
Η μάνα του τον έβαλε σε αυτή την απαλότητα που είχε ο ίδιος και στις ανώτερες ποιότητες. Η μάνα του ήταν ένας άνθρωπος που είχε πίστη ότι η ζωή δεν τελειώνει, ότι είναι ένας κύκλος. Η μάνα του τον έβαλε. Ο άλλος του έδωσε αυτή την, την αψάδα των κριτικών, η οποία ήρθε με τη βία, δηλαδή κάπως ας πούμε, όχι το καλύτερο στοιχείο των κριτικών, αλλά πώς πρέπει να τον έβλεπε πολύ συχνά τρομακτικά μέσα στα όνειρά του. Δηλαδή, το έδωσε όμως και την περιγραφή τουλάχιστον της Κουζουλάδας. Α? Του έδωσε την προγραφή της Κουζουλάδας και... Πότε κάνει την πατροκτονία κατά τη γνώμη σου, εντός εισαγωγικών πατροκτονία. Πατροκτονία. Ναι. Όταν τον κάνει καπιτά Μιχάλη βιβλίο. Ήρωα. Θετικό ήρωα. Με ελαττώματα. Σωστά είπες, πατροκτονία, δεν χρειάζονται εισαγωγικά. Κάθε γιος κάνει πατροκτονία. Και μάλιστα είπε τη φράση, την έχω και στην ταινία, τώρα είμαι απελεύθερος. Τον εξάπλωσα μέσα στο βιβλίο, λυτρώθηκα τον πατέρα μου. Για να κλείσουμε το κεφάλαιο της Κρήτης, υπάρχουν κάποιες σημαντικές πτυχές πάνω στις οποίες πάτησε η ταινία. Υπάρχουν άνθρωποι. Ναι, κοίταξε, η ταινία, πρώτα απ' όλα πρέπει να σου πω ότι έχει φτάσει μέχρι τώρα, σε αυτή την εποχή που ζούμε, μια τέτοια, αυτού του κοστολογίου, αυτή η ταινία είναι ένα θαύμα. Και το θαύμα αυτό το οφείλω σε ορισμένους ανθρώπους, κατά βάση που είναι κριτική. Βγαίνει η ταινία, θέλω να πω. Όχι. Όχι. Λείπουν 200.000 ευρώ από τα 3 εκατομμύρια, τα οποία επέτυχε τη αγάπη είμαι, να τα βρω. Θα τα βρω, πιστεύω. Καλοί άνθρωποι υπάρχουν, καλοί κρίτες υπάρχουν. Βοηθάνε και ορισμένοι άνθρωποι. Λες όμως ότι σε συνθήκες δεινής οικονομικής κρίσης στηρίζεται κατά βάση σε κριτικούς. Να σου πω ονόματα, ας πούμε. Η Τσατσαρονάκη. Τα Παξιμάδια Τσατσαρονάκη. Κυρίως η Ελένη αυτή είναι ένα. Κοίταξε, άμα θα σου λέω ότι είναι ορισμένα ονόματα, είναι ποιητικά πρόσωπα όλοι. Μου είχε γράψει ένα γράμμα η κυρία Τσατσαρονάκη, ας πούμε. Και ο Φραγιαδάκης. Ο Λεωνίδας που είναι τώρα εκεί στην τράπεζα την Εθνική. Έβαλε ο διευθύνων σύμβουλος. Ο Αντώνης ο Καράτσης. Δηλαδή. Συνεχίζεται. Ναι. Από γενιά σε γενιά. Και μαζεύει κι άλλους. Τώρα κάνει μια ξανή καινούργια γύρα. Βέβαια μια μέρα μου λέει θα σου βάλω κι άλλα λεφτά. Καταλάβαινε δηλαδή ότι δεν. Τα καταλάβαινε. Χωρίς να το πω. Και πήγα την άλλη φορά συναντηθήκαμε και μου λέει θα σου βάλω κι άλλους. Μαζεύει, δηλαδή. Ωραία πράγματα. Ο Γιάννης Λουμπιδάκης. Ο Αντώνης ο Αντύπας. Ο Δανδάλης με τους καφέδες τα κρασιά ο Αλεξάκης. Βάνε χρήματα. Ο Ανδρέας μεταξύ σας πάντα βοηθάει και μεταξύ των δύο Δαμάρης. Μας είχαμε βασιλικές, ας πούμε, φιλοξενίες. Βάλανε και τώρα βάζανε χρήματα τα Σαμαριά, το τέρα κρέτα που έχει κινεί το κριτικό χρυσάφι που είναι το λάδι μας διεθνώς. Και βεβαίως ο φίλος μου ο Σταύρος Αρνοτέτης ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος των Αρχανών Αστερουσίων που κάναμε τα γυρίσματα που είναι ένα δυνατό παιδί. Μανίλης ο Κοκοσάλης, α. Δυνατό παιδί. Λέει λίγα και κάνει πολλά. Και θα βοηθήσουν την ταινία και υπάρχει μια μικρή περίεργη συγκυρία διότι στις Αρχάνες όταν ήταν δήμαρχος ο Σταύρος μου έδωσε το πρώτο μου βραβείο ως δήμαρχος με τον Καβάφη. Τώρα έχουν πολύ δήμοι, αλλά τότε αυτός το πρώτο ξεκίνησε. Κοίταξε να δεις, κάνει περίεργους κύκλους στη ζωή. Τώρα έτσι όπως πάει τα πράγματα, μάλλον σε αυτό το Δήμο θα γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα. Α, ναι. Έχουμε είδηση εδώ απόψε. Ναι. Δηλαδή θα ξεκινήσει από Αρχάνες η προβολή. Ο τόπος του Κρατζάκη. Εντάξει. Είναι. Respect. Αλλά είναι. Έχεις δίκιο. Εντάξει. Ναι. Από ό,τι φαίνεται εκεί θα πάει το πράγμα. Και οι δύο Δήμοι σε βοήθησαν. Ηράκλειο και Χανιά στα γυρίσματα, έτσι. Και Άγιος Νικόλαος. Και Άγιος Νικόλαος, σωστά. Ναι. Τρία. Ναι. Τρία. Εδώ έγινε ολόκληρη μανούρα από ό,τι βλέπω στο κέντρο της πόλης. Έτσι και ήταν και ένα event. Δες γύρω-γύρω
κόσμος που σταμάτησε να παρακολουθήσει τι γίνεται. Κοίταξε, εκεί συνέβη όσους περάσανε, γιατί πέρασε πολλοί άνθρωποι από εκεί πέρα, σχεδόν σε κάθε πλάνο χειροκροτούσε ο κόσμος. Νομίζω ο κόσμος θέλει να είναι καλή ταινία. Θέλει. Επιθυμεί. Δηλαδή, τη βλέπεις αυτό ως επιθυμία. Πολλοί κόσμος βοήθησε. Έχω δει ότι όταν έφυγες από εδώ, δηλαδή ολοκλήρωσε τον κύκλο των γυρισμάτων, έβαλες τα πάντα. Έτσι, μέχρι και κάπου που ήπιατε καφέ, το έχεις βάλει. Ευχαριστώ και τα λοιπά. Έχω μία απορία και θέλω έτσι να πάμε σε διακοπή. Το Μουσείο Καζαντζάκη πού είναι σε όλα αυτά? Πού είναι? Εσένα ρωτάω, το σκηνοθέτη. Και εγώ ρωτάω εσένα, πού είναι? Επειδή είναι και έτος Καζαντζάκη το 2017, η ταινία φιλοδοξής και από ό,τι φαίνεται θα το καταφέρεις, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2017, να είναι στις κινηματογραφικές αίθουσες. Άρα μέσα στο έτος Καζαντζάκη. Τι γίνεται εδώ? Δεν είχατε επαφή, δεν επιδιώξατε να έχετε επαφή? Διότι μου κάνει εντύπωση όταν εμφανίζεται η κόρη Σταύρου, όπου πρέπει να πω ότι η Ελένη Καζαντζάκη εκχώρησε τα πνευματικά δικαιώματα στο θετό της γιο, Πάτροκλο Σταύρου, τον αείμιστο, και αυτό πάει συνέχεια φαντάζομαι. Υπάρχει δηλαδή μια σύζευξη από τη μία πλευρά. Από την άλλη το μουσείο που αν θέλεις είναι το κληροδότημα, η κληρονομιά των περιεχομένων πολλών πτυχών και λειτουργεί αν θέλεις και σαν συνεκτικός κρίκος με το σύλλογο των φίλων Νίκου Καζαντζάκη που έχει μια άλλη παγκόσμια εμβέλεια με πρόεδρο τον κύριο Στασινάκη. Τι γίνεται? Νομίζω ότι πρέπει να μπουν νέα πρόσωπα εκεί. Φρέσκα. Εννοείς ότι δεν είχατε καμία επαφή, καμία όχληση? Να αρχιστώ σε αυτό. Είπαμε, υπάρχουν ειδών. Μερικές φορές ορισμένα πράγματα είναι κατανόητα, αλλά δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό, δεν ήρθε η στιγμή. Σεβαστό. Πάμε σε διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστροφή στις αντιθέσεις, Γιάννης Μαραγδής. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Κρήτες για τα άπειρα μηνύματα τους απόψε και αυτό το οφείλω σε σένα, Γιάννη Μαραγδή, και με τα όσα μας ξεδιπλώνεις. Θέλω να μείνουμε λίγο ακόμη στον Νίκο Καζαντζάκη, δεν τα πούμε όλα. Ναι. Γιατί θα χαθεί και η μαγεία το να καθίσω εγώ αναπαυτικά έτσι, στο σινεμά. Μέσα, ναι. Μπράβο, και να παρακολουθήσω. Να δούμε τη δεύτερη σκηνή που για πρώτη φορά προβάλλεται από το υλικό που ευνηδιάζει και τους συνεργάτες. Θέλω να το πεις αυτό για να μην λέει κανείς ότι το εφήβρα μόνος μου. Δεν το έχει δει κανείς, ούτε οι συνεργάτες μου. Άρα το βλέπουν απόψε. Τι είναι η δεύτερη σκηνή, το απόσπασμα? Είναι ο Σικελιανός. Είναι εκεί με θαυμαστές και απαγγέλει ποίηματά του με φόντο την Ακρόπολη. Και εκεί πρωτοσυναντιέται με τον Καζαντζάκη. Αυτή την πρώτη συνάντηση θέλω να δείξω ειδικά σήμερα. Είναι η σπίθα δηλαδή, η πρώτη σπίθα ανάμεσα τους. Που δημιουργεί μια τεράστια φιλία βέβαια, έτσι. Αδελφική φιλία που αναλύγω να κάνουν θρησκεία δύο τους. Για να δούμε. Ναι. Το ξέρω! Ναι, πως κι η θεή σου η Ολύμπη, χθόνιο τώρα γίνεται θεμέλιο. Και ακόμα ξέρω πως για τις σπονδές και το τάμα του νέου ναού που ονειρευτήκαμε για σένα Ελλάδα, μέρες και νύχτες τόσα αδέρφια σφάχτηκαν ανάμεσά μας, όσα δε σφάχτηκαν ποτέ. Αρνιά, το Πάσχα. Μπράβο! Ναι, εγώ είμαι. Ο Άγγελος Σικελιανός. Ο ποιητής. Και εσύ είσαι το νέο αστέρι. Ο Νίκος Καζαντζάκης. Από την Κρήτη. Συστήνεται από την Κρήτη.
Γι' αυτό γέλασα. Γι' αυτό το βάλα και εγώ εδώ. Ότι δεν αποχωρήθηκε ποτέ αυτή την ιδιότητα. Γι' αυτό έλεγε είμαι πρώτα κριτικός ή μετά Έλληνας. Μου κάνει εντύπωση ότι έχεις πιάσει... Σε βοηθάει και ο ηθοποιός, τελικά έχεις δίκιο. Αυτό στα όρια της παρανοϊκότητας του Σικελιανού εδώ φαίνεται. Έτσι. Είναι που μπορεί να γίνει η καρικατούρα από τη μια και από την άλλη μπορεί να τρομάξει. Ναι. Ε? Αυτή την ισορροπία, αυτό το θηρίο την έχει μέχρι, σχεδόν μέχρι συγκίνησης. Θέλω να κλείσουμε το κεφάλαιο Καζαντζάκης. Είπαμε πολλά απόψε και θέλω να σε ευχαριστήσω. Ναι. Κυρίως σε ευχαριστεί ο κόσμος από τα μηνύματα. Θέλω να το κλείσουμε ως εξής. Ποια είναι η σκηνή που έχεις επιλέξει από τώρα, θέλω να μας το πεις απόψε, δεν θα το δούμε, αλλά να μας το πεις, ότι για σένα είναι δύο σκάλες πιο πάνω από όλα τα άλλα. Θα μου πεις όλο μου το έργο, είναι αδιάσπαστο. Προφανώς είναι αδιάσπαστο, αλλά ποια είναι αυτή που νομίζεις, δηλαδή άκουσα εδώ τους συνεργάτες μας, τους οπερατέρ να μου λένε ότι η σκηνή στα Αστερούσια ή σε ανατριχιάζει. Ωραία. Ποια είναι αυτή που σε παίρνει. Για σένα. Για μένα μπορεί να είναι κάτι άλλο. Έτσι, το δω. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι το φινάλε. Το φινάλε. Τελευταία σκηνή, την οποία δεν τη λέω όμως. Γιατί έχει μια, έχει μια σημασία. Ας πούμε. Δεν θέλω να την πω. Δεν είναι σωστό κιόλας. Εάν βγάλουμε αυτή... Ναι. Γιατί είναι εντελώς απογειωτική. Δηλαδή... Είναι... Δεν πρέπει να το πω. Είναι φινάλε Σμαραγδί. Είναι φινάλε Σμαραγδί. Το έχει αυτό. Το μήνυμα είναι. Πρέπει να περάσουμε εκεί. Νομίζω μια σκηνή που θα σχολιαστεί. Γιατί σχολιάστηκε και πάνω στο γύρισμα. Είναι όταν ο Καζαντζάκης, μαθητής του γυμνασίου τότε, κάνει κάτι σκανδαλιές με τους καθηγητές του. Έχουμε δύο σκηνές πολύ φελληνικές με τους μαθητές και με πολύ χιούμορ. Και ο ένας καθηγητής, ο θεολόγος που τον πειράζει ο Καζαντζάκης, ας πούμε, του λέει τρεις μέρες αποβολή και θα το πω και στον πατέρα σου. Και παθαίνει ένα σοκ ο Καζαντζάκης, δεν ξέρει τι θα συμβεί. Η σκηνή λοιπόν είναι που ο Καζαντζάκης μαθητής μπαίνει μέσα στο σπίτι του και τον περιμένει ο πατέρας του. Για να τον τιμωρήσει. Και τον βάζει λοιπόν στη μέση του σπιτιού, γυρίζει ο Καζαντζάκης και έχει μια μαγκούρα, ένα αυτό, και τραγουδάει σε ψηλό βουνό σε ριζιμιό χαράκι και τον λιώνει στο ξύλο. Είναι μια παράξενη σκηνή, διότι με τη ρίζα που έπρεπε να του γλυκάνει την ψυχή, αυτόν τον σαπίζει το ξύλο και τρέμει ο Καζαντζάκης. Έτσι. Και έτσι βγαίνει από την Κρήτη με την αγριάδα της και με την ανώτερη ποιότητά της που είναι το ριζίτικο τραγούδι. Που είναι ριζωμένο βαθιά και που σε όλη τη βαρβαρότητα μπορεί να έχει ο πατέρας του, η ζωή κτλ. Αυτό είναι εκεί. Κάτι σαν Ιαννός δηλαδή μου λες ή κάτι σαν δυσυπόστατο, γιατί μάλλον το Ιαννός είναι λάθος. Δυσυπόστατο είναι. Αυτό έχει ενδιαφέρον από τον τρόπο που έχει εκτελεστεί νομίζω. Λες λοιπόν ότι είναι μια σκηνή που για σένα ξεχωρίζει. Τελικά η τραχύτητα δεν την προσεγγίζει ούτε αυτή αρνητικά. Λες βεβαίως ότι έχει ένα βαρβαρισμό. Ναι. Ωραία. Αλλά υπάρχει, κατώτερα. Υπάρχει το αντίθετο. Όλη η ταινία είναι έτσι. Η ταινία είναι μια πάλι ανάμεσα στον κατώτερο εαυτό μας και στον ανώτερο εαυτό μας. Και επειδή οι καιροί σε οδηγούν. Σχεδόν αντανακλαστικά να πας προς το κατώτερο σου εαυτό. Η τέχνη πρέπει να σε οδηγεί στον ανώτερο σου εαυτό. Σε οδηγεί. Μιας και η το... τέχνη σε οδηγεί. Μιας και το ανοίγεις. Σήμερα η τέχνη σε οδηγεί. Επανέρχομαι η σε τέχνη, κάτι που έθιξες. Η τέχνη που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή όχι. Γιατί άνοιξω μια ματιά στον πλανήτη και ιδίως στην Ευρώπη. Η οποία Ευρώπη, για να μην τα ξεχνάμε, είναι η μήτρα και των πολιτισμών της βαρβαρότητας. Ναι, είναι. Του εκφασισμού. Ναι, είναι βεβαίως και είναι. Η τέχνη σήμερα τη βλέπεις πουθενά. Όχι. Αλλά δεν ξέρουμε. Μπορεί να υπάρχει να μην το ξέρουμε. Ας πούμε, δεν ξέραμε η συγκερινή του Καζαντζάκη στην κατοχή. Κανείς δεν ήξερε ότι ο Καζαντζάκης στη μεγάλη πείνα έγραψε
Το καλύτερο του έργο που είναι ο Ζορμπάς. Δεν το ξέρουμε. Στον κινηματογράφο πάντως, τον ελληνικό, για να πάμε έτσι μια και μας εδώ, δεν υπάρχει αυτή η αγωνία να καταπιαστούν με τα μεγάλα θέματα, να βάλουν σε κίνηση τα ανώτερα πράγματα. Δεν υπάρχει αυτή η αγωνία. Δεν υπάρχει. Κάνουν ταινίες μικροζημίες, μικροκέρδη συμψηφίζοντας. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά αισθάνομαι μεγάλη μοναξιά, Γιώργο. Και με μεγάλο πόνο και δυσκολία γίνονται αυτά τα πράγματα που κάνω. Με μεγάλο. Αλλά λέω, εγώ εδώ τάχτηκα. Αυτή την τέχνη μου έδωσε όποιος μου την έδωσε. Με αυτή πρέπει να αγωνιστώ. Δεν έχω άλλους τρόπους. Εντάξει, καλά τα λες μέχρι εδώ, αλλά με συγχωρείς πάρα πολύ να σου τραβήξω το χαλί. Υπάρχει μια παράμετρος εδώ, ναι. Να μην τη λησμονάς. Έχεις μία σύντροφο, χάρη στην οποία μπορείς εσύ να κοκορεύεσαι τώρα. Ναι, έτσι είναι. Έτσι, δεν είναι. Έτσι είναι. Κοπηλατή, άγρια. Πώς μ' αντέχει. Πώς μ' αντέχει. Αν δεν την είχα, αν δεν υπήρχε η Ελένη, δεν θα είχα κάνει τίποτα από αυτά. Τίποτα όμως. Με τη σύνταξή της ζούμε. Είμαι ένας πάρα πολύ φτωχός άνθρωπος, δόξα τω Θεώ. Ναι, διότι αυτό σημαίνει ότι δεν έχω δημιουργήσει ανάγκες. Και έτσι μπορώ στα πράγματα που κάνω, τα πράγματα που μου χαρίζονται, να επιδοθώ. Να καλογερέψω δηλαδή με αυτά. Και είναι η Ελένη που κοπηλατεί. Κάμια φορά την ακούω μέσα στο βράδυ και πώς γίνονται τώρα οι ταινίες. Από δύο ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν. Τα τελευταία πράγματα που είχαμε ως ιδιοκτησία ήταν τα γραφεία που είχαμε στον Κίζη, τα πουλήσαμε για τον Γκρέκο. Εκεί μέχρι εκεί είμαστε. Ευτυχώς έχει ένα σπίτι. Ακόμη. Με σένα. Έχει μια σύνταξη. Εγώ δεν έχω καν ούτε σύνταξη. Τίποτα δεν έχω. Εντάξει. Αυτά τώρα θα πάμε σε άλλο κομμάτι. Πολιτισμός στην Ελλάδα, στη διαχείρισή του. Αλλά εγώ θέλω να μείνουμε λιγάκι σε αυτό που μου είπες, ότι ζούμε και ένα κλίμα που τηρουμένο των αναλογιών δεν είναι το ίδιο. Είναι κλίμα μεσοπολέμου. Ναι, είναι. Θεωρείς ότι. Μπαίνουμε σε μεσαίωνα. Μπαίνουμε σε μεσαίωνα. Ναι. Θεωρείς δηλαδή ότι ο φασισμός ενσκύπτει πια στα σπίτια και δεν μιλάω εγώ για πολιτικά ή κομματικά μορφώματα. Δεν είναι φασισμός. Είναι ο ενστικτόδης άνθρωπος, ο κατώτερος. Είναι. Άρα είναι βαρβαρισμός. Είναι πιο βαρύ, πιο βαθύ. 3-4 αιώνες. Μετά θα περάσει σε μια ευμάρεια η ανθρωπότητα και περίπου στις 1000 χρόνια θα αναβαθμιστεί το ανθρώπινο γένος. Αυτό νομίζω θα συμβεί. Και το λέω αυτό γιατί φαίνεται ότι ο πλανήτης ζει, το γένος δηλαδή, το γήινο γένος, είναι κατώτερη βαθμίδα μέσα στο σύμπαν, είναι ανώτερη. Για να φύγεις δηλαδή από αυτό, από αυτή την, τον κύκλο, ας πούμε, είναι μια μορφή κόλασης. Γι' αυτό και κυριαρχεί το κακό. Ενώ όσο αναβαθμίζεται το, οι οντότητες μέσα στο σύμπαν, ελαχιστοποιείται το κακό. Το κακό πάντα υπάρχει. Είναι ευλογία Θεού είναι και το κακό. Αλλά υπάρχει για να δοκιμάζεται η οντότητα. Καλό, κακό, τα πράγματα στη ζωή και πρέπει να είναι στο σύμπαν όλο έτσι. Είναι τρία πράγματα, είναι απλά. Οι άνθρωποι είναι σύνθετοι, αλλά τα πράγματα είναι απλά. Είναι πάνω-πάνω το θείο, δεξιά και αριστερά είναι το καλό και το κακό. Και εσύ η οντότητα το διασχίζει. Για να φτάσει στην, εκεί που λέει ο Πλάτωνας, στην κεντρική πηγή που είναι το φως. Στη μνήμη, να επανέλθει η μνήμη του στην κεντρική πηγή, να ξαναβρεθεί, να επανασυγκοληθεί. Λοιπόν. Και να γίνει, να πάρει άλλες διαστάσεις, ας πούμε, αγγέλων ή τα υπά. Εκεί λοιπόν σε αυτό πάντα υπάρχει το κακό. Γιατί πρέπει να δοκιμαστεί η οντότητα ώστε να βαθμολογηθεί, βαθμιολογούμαστε. Να σε ισοπεδώσω λίγο. Δεν είναι λίγο τελειολογικό αυτό? Δηλαδή, βασανίζομαι επισκοπών. Όχι, δεν βασανίζεσαι επισκοπών. Υπάρχει το πρόβλημα και όταν εμφανιστεί πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Α. Εσύ λοιπόν από τον τρόπο που θα επιλέξεις να το αντιμετωπίσεις, παραδείγματος χάρη. Τώρα, υπάρχουν ας πούμε εδώ κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι λυσοδός προσπαθούν να εμποδίσουν να γίνει ταινία. Εγώ δοκιμάζομαι πώς θα τους αντιμετωπίσω. Εάν κάνω ό,τι μου κάνουνε, έχω περάσει από τη μεριά του κακού. Τους αφήνω λοιπόν να τιμωρηθούν από μόνοι τους. Διότι με το που του πράττουν το κακό, έχουν ήδη τιμωρήσει τον εαυτό τους. Δεν ξέρω, δεν θα ήθελες να το πεις περισσότερο,
αλλά μου αρκεί ότι είπες ότι υπάρχουν ακόμη και σήμερα άνθρωποι, όταν είσαι στο 20% πια ναπομένοι, που προσπαθούν να εμποδίσουν την ταινία. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Και ένας εξ αυτών που έχει κάνει απρέπειες είναι και κριτικός. Δυστυχώς. Να ρωτήσω ποιος, Μάταιος Σκόπος. Όχι, αλλά ξέρεις, ο Καζαντζάκη, να σου πω κάτι. Εγώ λέω ότι είμαι σε καλό δρόμο. Εγώ, σχέση με τον Καζαντζάκη. Διότι τραβάω αυτά που τράβηξε ο Καζαντζάκης σε μικρότερη κλίμακα. Μην ξεχνάς ότι έχασε τον Νόμπελ από Έλληνα που πήγε στη Σουηδία. Έλληνας ήταν αυτός, ο Μελάς. Έλληνας. Και πήγε μαζί με μια ομάδα ανθρώπων και έπεισαν την Ακαδημία της Σουηδική να μην του δώσουν τον Νόμπελ του Καζαντζάκη. Φαίνεται ότι υπάρχουν άνθρωποι εδώ που προσπαθούν με αντίστοιχο τρόπο να εμποδίσουν να γίνει ταινία. Με αυτό τον τρόπο δε. Αλλάζω. Τους αφήνω εκεί που είναι. Δηλαδή αν ασχοληθώ θα γίνω σε για αυτούς. Εγώ τι κάνω, προχωράω. Με ό,τι υλικά μου δώσει ζωή. Έτσι έκανε ο Καζαντζάκης. Όταν έγραψε, θέλω να το πω αυτό αν μου επιτρέπεις, ο Αλεξίου, ο αδερφός λέει της Γαλάτιας, πικραμένος και τα λοιπά, έγραψε ένα βιβλίο ενάντια στον Καζαντζάκη. Και του το έστειλε τον Καζαντζάκη. Το βιβλίο αυτό έλεγε τον Καζαντζάκη άφιλο και τα λοιπά, στο τέλος τον περιέγραφε ως το χειρότερο συγγραφέα της Ευρώπης. Το διαβάζει ο Καζαντζάκης. Ο Καζαντζάκης λοιπόν σε όλους έστελνε ταχυδρομικά δελτάρια και που του στέλνουν βιβλία και απαντούσε πάντα και έφρισε το καλό για να πει. Ό,τι και αν ήταν το βιβλίο, το καλό έφρισε να πει. Έγραψε λοιπόν, αγαπητέ Λευτέρη, το βιβλίο με επέστρεψε στα παιδικά μου χρόνια, μου θύμισε τις φτύσεις τα λοιπά και δεν λέει τίποτα γιατί όταν λέει άφυλο, άχρηστο, δεν ξέρω τι, και το χειρότερο συγγραφέα της Ευρώπης. Το βλέπει η Ελένη και του λέει Νίκο, τι του γράφεις, σε βρίζει. Αυτός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εμείς όμως πρέπει να προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Για να γίνεις καλύτερος άνθρωπος δεν πρέπει να απαντάς στο καλό, στο κακό. Πρέπει να μιλήσεις από τη μεριά του καλού. Μόνο. Λοιπόν, δεν το προχωρώ περισσότερο, αντιλαμβάνομαι. Φτάνουμε σε ένα όριο εκεί. Μίλησε μου λιγάκι για την επόμενη ταινία που ήδη ξέρω ότι δουλεύεις και επειδή είναι Καποδίστριας, θέλω να σε ρωτήσω, αν αποφάσισες πέρα από όλα τα άλλα για τον Καποδίστρια, να το συνδυάσεις με το γεγονός ότι η χώρα είναι σε 7ο χρόνο κρίσης, 3 μνημόνια, χωρίς να λύνει τις παθογένειές της, με έναν λαό που καταβυθίζεται μέρα με την ημέρα, σπάει ο κοινωνικός ιστός, απαξιώνεται το πολιτικό σύστημα, ομοιάζει περισσότερο με καπετανάτα βιλαέτια παρές κολλητών μπαρμπάδων από την Κορώνη και πάει λέγοντας. Ό,τι ακριβώς δηλαδή συνάντησε ο Καποδίστρας. Μήπως θέλεις να στείλεις και ένα μήνυμα πιο πολιτικό με τον Καποδίστρα ή απλά επειδή θεωρείς ότι εκεί μπορεί να χάθηκε η φλόγα της επανάστασης, εθνικοεπελευθερωτικής επανάστασης, στο πώς οργανώνεις ένα κράτος, μας το φέρνεις μπροστά. Χάθηκε εξαιτίας αυτών των περιπτώσεων, τα βιλαέτια δηλαδή, τα μαγαζάκια, οι φατρίες. Οι φατρίες που υπάρχουν και τώρα είναι αυτοί που δεν άφησαν ποτέ να δημιουργηθεί ένα αληθινά απελευθερωμένο γένος, κράτος. Και ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση από τον Καποδίστρια είναι ότι ο Καποδίστριας ήξερε ότι θα πεθάνει. Και ήρθε. Και γιατί ήρθε, ένα πράγμα που δεν είναι γνωστό καθόλου. Όταν πήγε και έκανε, έστησε το κράτος της, στην ουσία ουδετεροποίησε την Ελβετία. Αυτή είναι κατασκευή Καποδίστρια. Βεβαίως. Και οι Ελβετοί τον τιμούν τον Καποδίστρια. Βεβαίως. Περισσότερο από εμάς. Τι έκανε. Έκανε ένα πρόπλασμα για αυτό που είχε στο μυαλό του για την Ελλάδα, που ήθελε να το κάνει. Όχι όπως έγινε, ας πούμε, η Ελβετία, που να είναι μια ουδέτερη χώρα που... Με καντόνια, Με καντόνια, όπου η οικονομία της Ευρώπης θα έχει να ζυγίζεται σε σχέση με την Ελβετία. Αυτό που συνέβη μετά. Εντάξει, η Ελβετία είναι πλυντήριο μετά, βέβαια. Δεν έχει σημασία, γιατί εξελίχθηκε. Ναι.
Ήθελε όμως η Ελλάδα να είναι αυτό ως πνευματικός τόπος. Αυτό πήγε να στήσει αυτός. Δηλαδή η μήτρα των επόμενων γενεών για τον πολιτισμό της Ευρώπης να είναι η Ελλάδα. Αυτό πήγε να κάνει. Αυτό του χαλάσανε. Ποιοι? Αυτοί που είχαν μαγαζάκια και δεν θέλουν να τα εγκαταλείψουν για να γίνει η Ελλάδα κράτος. Αυτοί δεν τους σκοτώσανε? Και προφανώς, αυτοί που μισθοδοτούντουσαν και από ξένες υπηρεσίες. Πίσω που, οι Άγγλοι πάντα. Που χάλαγε η σούπα. Πάντα, ναι, βεβαίως. Ναι. Τι Καποδίστρια. Καλά, θα μου πεις, είναι πολύ νωρίς ακόμη. Όχι, δεν είναι νωρίς. Είναι προχωρημένο. Είναι προχωρημένο γιατί, κοίταξε, εδώ μπαίνει και ένας κριτικός στη μέση. Άντε πάλι. Ναι, γράφουμε το σενάριο μαζί, ναι. Γιατί έχει κάνει μια τεράστια μελέτη. Ένας κριτικός είναι ο σπεσιαλίστας για τον Καποδίστρια. Είναι ο Δημήτρης ο Πλευράκης, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι γενικός γραμματέας του Απόδημου Ελληνισμού. Είναι σε καλό, σε κομβικό σημείο, που έχει σχέση με την πολιτιστική διπλωματία. Mm-hmm. Που άρα σημαίνει, καταλαβαίνει τη σημασία μιας ταινίας και θέλει κιόλας το 21 να έχουμε μια ταινία να βγάλουμε μπροστά. Το 21, για να είναι έτοιμα. Για τα 200 χρόνια δηλαδή. Για τα 200 χρόνια. Άκου τώρα μια διαβολική σύμπτωση. Ένα βιβλίο έχει γραφτεί στα ελληνικά για το Καποδίστρια, που λέει Καποδίστριας Στρούζα, που είναι αυτό που έχει γράψει η κυρία Ελένη Κούκου, μια σχέση μιας αριστοκράτησας, απόγονος βυζαντινής, είναι απόγονη βυζαντινής πριγκιπέσας αυτή, με την οποία... Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, όχι μόνο η ερωτική σχέση, αλλά πώς εμπλέκεται μέσα στο παιχνίδι. Και όταν ετοίμαζα τον Γκρέκο, η κυρία Κούκου ζούσε, εδώ δεν ζει πια, μου το έστειλε το βιβλίο για να το κάνω ταινία. Και όταν πήγα να βρω τον Δημήτρη Πλευράκη, το είχε δίπλα του. Και ξεκινώντας την κουβέντα, αποκαλύφθηκε ότι έχει τόσο πολύ μελετήσει τον Καποδίστρια και το τι ήτανε και το τι θα μπορούσε να είναι η Ελλάδα σήμερα, που μου περιέγραψε 2 ώρες, στην ουσία ένα ολόκληρο σενάριο, ένα ολόκληρο κόσμο. Άρα μου λες ότι στην ταινία αυτή φιλοδοξείς να φωτίσεις όσο ποτέ άλλοτε και την προσωπικότητα Καποδίστρια. Ναι. Δεν θα είναι μια... Ναι. Διότι βεβαίως έχουν περάσει τα χρόνια, η ιστορία πολλές φορές δεν φωτίζεται όπως πρέπει, η λύθη παίζει το ρόλο της. Καποδίστρες ήταν ο νούμερο ένας συνομιλητής της περίφημης Ιεράς Συμμαχίας, δηλαδή της Ευρωζώνης εκείνης εποχής και του Ιερατείου της. Ο απευθείας συνομιλητής με τον Μέτερνιχ και όχι μόνο. Και με όλους. Ήταν και ο βασικός εχθρός του. Ακριβώς. Βασιλής. Και άλλα πράγματα τα οποία θα αποκαλύφθηκαν. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον η ζωή του. Τεράστιο. Είναι ασύλληπτο τι έχει ζήσει αυτός ο άνθρωπος και τι είχε ρομαντιστεί. Θα έχει ναυπλίο πολύ ταινία. Ρωσία πολύ. Ναι. Βιέννη πολύ. Βιέννη. Εκεί που στηνόντουσαν τα πράγματα. Ελβετία φαντάζομαι. Ελβετία βέβαια. Θα μπουν Ελβετία. Mm-hmm. Η Ελβετία όταν πήγαν να του πω να μου δώσουν λεφτά για το Καζαντζάκι, μου είπαν όχι. Κάντε το Καποδίστρια να σώσουμε. Και θα έχει και ναύπλιο. Το οποίο σε βοηθάει σαν πόλη. Έτσι. Έχει πολλά διατηρημένα μνημεία. Πολύ ωραία πόλη. Την ξέρω και καλά. Mm-hmm. Την αγαπώ. Αλλά το πρόβλημα, εκεί τι θα δούμε δηλαδή. Η Πελοπόννησος είναι το πρόβλημα της χώρας. Τους αδικείς τώρα, τους Πελοπόννησους. Η Πελοπόννησος, δηλαδή. Τα μαγαζάκια που είχαν αυτοί, αυτοί τον σκότωσαν άλλωστε. Δεν τον σκότωσα εγώ, με τους Άγγλους από πίσω. Διότι οι Άγγλοι, δηλαδή, έχει πολύ ενδιαφέρον τι πήγε να στήσει εκείνη την εποχή ο Καποδίστριος, ο οποίος στην ουσία είχε προβλέψει ότι κάποια στιγμή η Ευρώπη θα ενωθεί και ότι η μήτρα, η πνευματική της, πολιτιστική της μήτρα της Ευρώπης πρέπει να είναι η Ελλάδα. Και όχι σε αυτή την απαξία που είμαστε σήμερα. Και έρχονται εδώ να μας δουν Έλληνες δίπλα στα ερυπωμένα μας, στα κατεστραμμένα μας αγάλματα. Αυτός ήθελε να κάνει μια οντότητα την Ελλάδα. Πολιτιστικό-πνευματική, πρότυπη, πρότυπο, πως πρέπει να είναι ο μελλοντικός κόσμος. Εμένα μου αρκεί η Γέννη Σμαραγδί, ότι μετά τον Καποδίστρια φορέθηκαν οι επιτροπίες στην Ελλάδα, οι βασιλείες ξένων
και στην ουσία γίναμε ένα περιορισμένης ευθύνης ελεύθερο κράτος. Ναι. Πες μου σε παρακαλώ, ρωτούν πολλοί τηλεθεατές, και Βενιζέλος πότε? Τον έχει κάνει ο Βούλγαρης. Ναι, εντάξει, τι σημαίνει αυτό? Άλλο Βούλγαρης, άλλο Σμαραγδής. Ή δεν είναι? Είναι μετά τον Καποδίστρια, μεγάλη φυσιογνωμία, είναι ο Βενιζέλος. Ωραία. Είναι έξω από το στόχο σου? Ή θεωρείς ότι... Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ταινία μετά τον Καποδίστρια για τον μινωικό πολιτισμό. Για τους Μινωές. Α. Ναι. Έχουμε προχωρήσει. Δεν θα ήθελες να κάνεις, ήδη σχεδιάζεις. Είναι θεπόμενο. Εντάξει. Θέλω να πάμε στο τελευταίο διάλειμμα απόψε. Επιστρέφοντας, θα επιχειρήσω λίγο να σε ζωρίσω. Διότι έχεις επικριθεί και το τελευταίο διάστημα για τη στάση έναντι προσώπων όπως του φίλου σου του Λάκη του Λαζόπουλου. Σε αποκάλεσαν και μπράβο του. Τιμή μου. Ναι. Άλλοι πάλι λένε ότι δεν τον βλέπουμε να βρίσκει μια επικριτική κουβέντα για τους πολιτικούς ταγούς όταν βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης. Ναι, βεβαίως. Να σας πω γι' αυτό ευχαρίστως. Θυμάμαι ότι είχες απαντήσει από αυτή εδώ την εκπομπή για εκείνη την περίφημη μαντινάδα στο Σαμαρά και είχες δώσει την εξήγησή σου. Θέλω να μου πεις τι εξηγήσεις δίνεις από εδώ και κάτω, διότι με τον ίδιο τρόπο φαίνεται ότι συμπεριφέρεσαι σε κάποιους. Θα μας πεις γιατί όμως. Να κάνουμε πρώτη διακοπή? Με χαρά. Ωραία. Σύντομη διακοπή. Αντιθέσεις. Τελευταίο μέρος της απόψινής εκπομπής με τον Γιάννη Σμαραγδί. Τι συμβαίνει με το πολιτικό σύστημα? Γιατί το καλολογείς όλο, αφού ξέρω ότι στις συζητήσεις σου με τις παρέες σου, με τους φίλους σου και όχι μόνο, είσαι ιδιαίτερα επικριτικός για το πολιτικό σύστημα της χώρας. Γιατί όταν βρίσκεσαι μπροστά σε έναν πρωθυπουργό που λέγεται Σαμαράς ή σε έναν πρωθυπουργό που λέγεται Τσίπρας, σε έναν υπουργό πολιτισμού τώρα που λέγεται Λιάπης και έναν υπουργό πολιτισμού που λέγεται Μπαλτάς, θα είσαι με τον καλό τον λόγο? Γιατί δεν τους λες μια κουβέντα αυτά που περιγράφεις την παρέα σου? Γιατί πρέπει να τους πενέσεις με μαντινάδες? Γιατί το ίδιο έκανε ο Καζέχης. Και το έκανε γιατί πίστευε ότι μπορεί να τους βοηθήσει να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Και να δείξουν ένα αληθινό ενδιαφέρον για τον πολιτισμό. Εγώ έχω μια άποψη η οποία δεν είναι πολύ της μόδας, ούτε θα γίνει. Πρώτον, όταν ένας πρωθυπουργός της χώρας αναλαμβάνει, αγαπητέ Γιώργο, όλοι μας πρέπει να συντάξουμε. Ό,τι ψήφισε ο καθένας, είτε ψήφισε είτε δεν τον ψήφισε, να συνταχτούμε πίσω από αυτόν. Όποιος και αν είναι. Εκτός και αν είναι Χρυσή Αυγή. Αλλά αν έχει δημοκρατικά εκλεγεί, θα αναβαθμίσουμε τους εαυτούς μας και θα τον αναβαθμίσουμε. Θα τον κάνουμε πιο υπεύθυνο. Όσο ο κάθε πρωθυπουργός έχει το μισό ή δεν ξέρω πόσο μαζί του και τον υπόλοιπο εναντίον του, του στερούμε τη δυνατότητα να γίνει υπεύθυνος. Εγώ λοιπόν λέω, κάθε φορά που θα έρχεται ένας καινούργιος υπουργός, θα τον χειροκροτώ. Είτε τον ψήφισα είτε όχι. Προτείνοντας να κάνουν το ίδιο και οι συμπολίτες μας. Και μόνο όταν θα αποδειχτεί ότι είναι ακατάλληλος, να ψηφίσουν ένα άλλο πρωθυπουργό. Και να το στείλουν σπίτι του. Να το στείλουν σπίτι του. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Και αν θα δεις, σε όλους τους πρωθυπουργούς, όταν πρωτοβγήκανε, έλεγα τα καλά λόγια. Και θα σου πω κάτι, πώς λειτουργώ συμφιλιωτικά πολλά χρόνια τώρα και πολλές φορές έχω παρεξηγηθεί κιόλας. Διότι εγώ είμαι από μια... Τι έχεις παρεξηγηθεί? Όλοι όσοι σε επικρίνουν λένε ότι ακίζεσαι με την εκάστοτε εξουσία. Ναι. Πες τα, αφού αυτά σου λένε. Στο Καζατζάκι. Ναι. Το ίδιο έλεγαν και στο Καζατζάκι. Ακριβώς τα ίδια το λέγαν. Λοιπόν, θέλω να σου πω το εξής. Εγώ είμαι από μια αριστερή οικογένεια. Ο αδερφός της μάνας μου ήταν ο καπετάνιος του Ελλάς, ο Ποδιάς. Του κόψαν το κεφάλι για να τελειώσει η εμφύλιος στην Κρήτη. Μου ζήτησε λοιπόν 30 χρόνια αργότερα από τον εμφύλιο ένας μπαντουβάς Κώστας να πάω να τον προλογίσω που κατέβαινε με τη Νέα Δημοκρατία. Οι μπαντουβάδες ήταν οι κύριοι αντίπαλοι της οικογένειας Ποδιά. Αυτοί μαζί με τους δεξιοποιούς είχαν κάνει αυτά τα εκστρατευτικά, αυτές τις
επιχειρήσεις και σκότωσαν τον Μποδιά. Και πήγα και τον προλόγησα. Γιατί? Για να κλείσουν αυτά. Η Ελλάδα όταν είναι χωρισμένη είναι μικρή χώρα. Όταν είναι ενωμένη είναι μεγάλη χώρα. Οι μικροπολιτικές μας κάνουν να πηγαίνουμε πίσω. Πρέπει να φύγουμε από αυτά τα στεγανά. Εγώ γιατί δηλαδή τον πρωθυπουργό της χώρας, επειδή δεν τον ψήφισα, πρέπει να είμαι επικριτικός εναντίον του? Θα πρέπει να τον υποχρεώσω να είναι υπεύθυνος. Και πώς το κάνεις αυτό? Στέλνοντάς σου την καλή ενέργεια. Πού είναι το κακό λοιπόν? Τώρα για τον Σαμαρά, τι θες να σου πω? Ο άνθρωπος αυτός ως πρωθυπουργός της χώρας ήρθε και μου έδωσε ένα βραβείο. Δεν είχε ξαναδώσει ποτέ βραβείο ως πρωθυπουργός ο Σαμαράς σε κανέναν. Και με είπε, μέγα ανηφορίζοντα της τέχνης του κινηματογράφου. Δηλαδή με είπε, δεν το αξίζω, αλλά το είπε, ότι είμαι ο Καζαντζάκης στο κινηματογράφο στη χώρα μας. Και του είπα μια μαντινάδα, άτσελη. Τι έπρεπε να του πω? Έπρεπε να το βρίσω για να χαρούνε επειδή είναι δεξιός? Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό το πράγμα. Το Τσίπρα, μόλις βγήκε. Έγραψα ένα κείμενο και λέω, είναι ηγέτης. Δεν είναι ηγέτης? Θα έφτανε ποτέ ο συνασπισμός να πάρει την κυβέρνηση αν δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος εκεί? Δεν πρέπει λοιπόν όλοι που δεν τον ψηφίσαμε, η οικογένεια μου τον ψήφισε, ή που δεν τον ψηφίσανε, δεν πρέπει να του στείλουν την καλή τους ενέργεια? Μήπως και με αυτή τη δύναμη πάει εκεί και πει, εγώ έχω τον ελληνικό λαό από πίσω μου? Τον έχει ή δεν τον έχει? Γιατί δεν τον έχει? Γιατί οι πολιτικοί δεν πάνε μαζί του. Και γιατί δεν πάνε μαζί του? Διότι έχουν συνηθίσει να είναι η κυβέρνηση ή η αντιπολίτευση. Δεν έχουν συνηθίσει να είναι ενωμένοι. Εντάξει, δεν έχουμε συνηθίσει αλλά ακόμα. Και αυτός αλλιώς θα έπρεπε λαό και αλλιώς... Βεβαίως έτσι είναι. Αλλά επειδή λοιπόν η αντιπολίτευση, όταν είναι αντιπολίτευση, κάνει αυτή τη δουλειά και η κυβέρνηση όταν κάνει αυτή τη δουλειά, συνεχίζεται αυτό το άθλιο παιχνίδι της πολιτικής. Το άθλιο παιχνίδι. Πώς λοιπόν, εγώ είμαι ένας άνθρωπος του πολιτισμού, πώς μπορείς λοιπόν να προτείνεις εσύ, που δεν μπορείς να προτείνεις γιατί δεν είσαι μέσα στην πολιτική, λέγοντας όμως αυτό, ο κάθε πρωθυπουργός της χώρας να είναι σεβαστός και όταν δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, να τον στείλουμε στο σπίτι την επόμενη φορά? Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, Γιώργο. Όλη αυτή η φαγωμάρα, κάθε φορά που γίνεται ένα περιστατικό στη χώρα, περιμένω να δω ποια βλακεία θα πει η κυβέρνηση και ποιο ψέμα, και ποια βλακεία και ποιο ψέμα θα πει η αντιπολίτευση. Δεν ψάχνουν ποτέ να δούνε αν ένα πράγμα που έγινε είναι σωστό, ούτε ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο να του πούνε, μην το κάνεις αυτό εσύ που είσαι κυβερνήτης, κάν το έτσι. Άρα περιμένουν να τους κάβουν τον τάφο. Αυτό δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Τι γίνεται? Άρα μου λες ότι μετά από 7 χρόνια δεν έχουν καταλάβει τίποτα? Τίποτα. Μα εννοείται ότι δεν έχουν καταλάβει. Γι' αυτό η χώρα πηγαίνει πίσω. Οι Κύπροι γιατί δεν καταλάβανε? Γιατί είναι σε... Πώς τελειώσαν με τα μνημόνια πολύ γρήγορα? Γιατί ενωθήκανε. Έλληνες είναι κι αυτοί. Αλλά έχουν μια άλλη κουλτούρα για αυτά. Εμείς εδώ είμαστε ακόμη στην εποχή του Καποδίστρια. Δεν μας αρέσει αυτός. Γιατί δεν βοηθάει αυτό που νομίζουμε εμείς ότι πρέπει να είναι εξουσία, δηλαδή οι ίδιοι. Βαράτε το στο κεφάλι. Και όταν πήγε να επιβάλλει, ας πούμε, την τάξη, το σκότωσαν κιόλας. Για πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Να σου πω για το Λέγκη. Ναι. Πριν μου πεις, να ακούσουμε μια δήλωση που έκανες. Βεβαίως. Είναι μετά από ένα σκηνικό έξω από το θέατρο, ναι, όπου εμφανίζεστε αντάμα. Δεν θέλω τώρα εγώ να δείξω όλο το σκηνικό. Υπάρχει μια ένταση με κάποιες κάμερες και δημοσιογράφους που είναι απ' έξω και περιμένουν. Και την άλλη μέρα διαπιστώνουμε στον τύπο ότι είσαι μπράβος. Και κάνεις μία δήλωση. Ναι. Την ακούσουμε? Ναι. Ωραία, αν είμαστε έτοιμοι. Έχετε μεγάλη φιλία με το Λάκη Λαζόπουλο. Κατά καιρούς τον έχετε υποστηρίξει πάρα πολύ. Για σας ο Λάκης τι σημαίνει? Ο Λάκης Λαζόπουλος είναι παραπάνω από φίλος μου. Είναι αδελφός μου. Τους αδελφούς σου δεν τους κοιτάζεις για τα λάθη. Τους κοιτάζεις για το καλό που κάνουν. Ο Λάκης επίσης είναι ένας άνθρωπος που βοηθάει τους άλλους και δεν το λέει. Επίσης ο Λάκης θα μπορούσε να ζήσει κάνοντας το medium. Είναι ένας άνθρωπος που βλέπει μπροστά. Και επίσης θέλω να σας πω κάτι.
επίσης είμαι ευγνώμων στο Λαζόπουλο, διότι σε όλες τις ταινίες που έχω κάνει, ο Λαζόπουλος μου τη στήριξε. Ο Λαζόπουλος μου τη βοήθησε. Ο Λαζόπουλος βρήκε λεφτά όταν δεν μπορούσα να βρω εγώ. Τον ευγνωμονώ ομοίως με τον παιδί. Το παιδί το πιθανό. Για πες μου τώρα εδώ, τι γίνεται. Πάλι αγιογραφείς, να, ορίστε, αυτό σου προσάρτη. Καλά, παιδί. Ναι. Εντάξει. Λες αυτά που λες για τον Λαζόπουλο. Ναι. Δεν σε ενοχλεί τίποτα εσένα από τον Λαζόπουλο. Ναι, του είπα ότι τους φίλους σου δεν τους κοιτάζεις, ας πούμε, όταν κάνουν λάθη. Δεν πάνε να του βάλουν, δεν του κάνεις έτσι. Τους θέλεις την αγάπη σου. Μπας και από εκεί βρει τον δρόμο. Του όποιου φίλου σου. Ο Λάκης, κοίταξε. Ναι. Ο Λάκης είναι ένας από τους πιο έξυπνους Έλληνες. Εάν τώρα οι επιλογές του πρόσφατες να στηρίξει την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά τον Τσίπρα, συμφωνήσει σε διαφωνείς, εγώ θα κοιτάξω το Λάκη από την τοποθέτησή του την πολιτική για να πάψω να είμαι φίλος. Όχι βέβαια. Λοιπόν, εμένα ο Λάκης είναι φίλος μου, αδερφός. Σε όλα μου τα βήματα ήταν δίπλα μου. Ναι, αλλά ο φίλος δεν οφείλει να του πει. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα πολιτικά πιστεύω του Λάκη Λαζόπουλου και τι ψήφισε ή τι στήριξε. Ναι. Εσύ λες ότι φαίνεται να στήριξε Τσίπρα. Δεν οφείλει ο φίλος του να του πει ότι κοίταξε να δεις. Επειδή κατά τεκμήριο έχεις την εκπομπή με τη μεγαλύτερη θεαματικότητα, με καυτή σάτιρα επικαιρότητας, όπως σατήριζες τα προηγούμενα 5 χρόνια ένα σύστημα, γιατί ξαφνικά σωπαίνεις. Αυτό ο φίλος δεν οφείλει να το πει. Όχι, μόνο αν σε ρωτήσει. Εγώ είμαι δίπλα στο Λάκη όταν με έχει ανάγκη. Με όποιο τρόπο με έχει. Όπως τον έχω κι εγώ δίπλα μου σε όλα τα πράγματα που έκανα. Δεν συμφωνούσε με όλα τα πράγματα που έχω κάνει. Mm. Δηλαδή, όταν ας πούμε είπα τη Ματινάδα, δεν συμφώνησε ο Λάκης. Αυτό είναι φιλία όμως. Α? Ναι, αυτό είναι φιλία. Αυτό λέω ότι είναι φιλία. Και τι είπε όταν του το είπανε, του είπανε δεν το ξέρει ο Σμαραγδί. Είπε σε κάποιον. Ο Σμαραγδί όταν του λες ένα, σου λέει δύο. Όταν του δώσει ένα, σου δίνει δύο. Γι' αυτό τα κάνει αυτά. Του πει ένα καλό λόγο, δεν μπορούσε να μην πει καλό λόγο. Έτσι είναι ο Γιάννης. Δεν ήρθε ποτέ να μου πει, δεν συμφωνούσε γιατί το έκανα. Μα κι εγώ υπάρχουν πράγματα στο Λάκη που δεν συμφωνώ. Όταν με ρωτήσει, του λέω. Εγώ είμαι για να τον βοηθήσω στα δύσκολα. Γιατί στα δύσκολα είναι ο Λάκης τώρα. Τι έγινε τώρα, γιατί σε είπαν μπράβο. Γιατί ας πούμε βρέθηκα να είμαι δίπλα του. Και τους χάλασε τη σούπα, διότι αυτοί ήταν εκεί δύο κοπέλες δημοσιογράφοι. Τώρα, άμα αυτοί είναι δημοσιογράφοι, πρέπει να αλλάξετε εσείς όνομα. Να λέγεστε αλλιώς. Καλά, πάντως ισχύουν. Και για σκηνοθέτες και για δημοσιογράφους και για πολιτικούς. Ναι, και είναι λοιπόν όλα τα ίδια επαγγέλματα, λοιπόν. Με ένα δημοσιογράφο εκεί, πολύ σκοτεινό πρόσωπο, ακούγονται διάφορα. Που ήταν αυτό, μια εκπομπή κουτσοπολίστηκε, Παναγία μου. Και είναι στημένη η ιστορία για να εκνευριστεί ο Λαζόπουλος, ναι, να πει μια κουβέντα για να το κάνουν θέμα γιατί είχαν αποφασίσει να τον τσαλακώσουν. Ζούμε ασεβείς περιόδους. Ασεβείς. Ο Λάκης είτε συμφωνείς με αυτό που κάνει είτε δεν συμφωνείς, είναι ένας άνθρωπος που έδωσε για μια 20ετία γέλιο και χαρά σε πολύ κόσμο και θα ξαναδώσει. Δεν μπορείς λοιπόν να τον τζαλακώνεις από εκεί που εσύ δεν έχεις θέμα, διότι ο Λάκης δεν έχει δώσει δικαίωμα για κάτι για να τον τζαλακώσεις. Γιατί δεν πήγανε εκεί γιατί έχει τοποθετηθεί πέρα του Τσίπρα. Πήγανε για να το κάνουν θέμα. Mm. Και ήμουν δίπλα του λοιπόν εγώ. Και χάλασε σούπα έτσι. Και χάλασε σούπα έτσι. Αυτό χάλασε. Και γι' αυτό με είπανε. Τι με είπανε, διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν με απασχολούν με αυτά. Εγώ λοιπόν βγήκα εκ των υστέρων και είπα, ο Λαζόπουλος έχει ευλογία από τη στιγμή που βοηθάει τους ανθρώπους, τους περισσότερους Έλληνες συχνά, να παίρνουν ανάση ζωής. Δεν συμφωνεί με αυτό που έχει κάνει. Θα περάσει αυτό. Αύριο πάλι ο Λαζόπουλος θα είναι. Καλά. Ο ίδιος άνθρωπος θα είναι. Κάποιοι δεν συμφωνούν. Άλλοι συμφωνούν. Λέω για αυτούς που δεν συμφωνούν. Ναι, ναι. Εγώ είμαι όμως φίλος του. Το ερώτημα. Είναι άλλη κατηγορία. Θεωρείς ότι είναι μια εποχή που η
υφίσταται προσωπική επίθεση από ένα ολόκληρο μέτωπο, να το πω πιο απλοϊκά, βγάζουν κάποια αποθυμένα, θεωρείς. Ναι. Και το κάνουν σε μια στιγμή που ο Λάιτς συνεβάλλεται για ένα λόγο που ο ίδιος δεν θέλει να πει, που έχει σχέση με προβλήματα οικογενειακά. Όχι προβλήματα ανθρώπων, πρέπει να τους βοηθήσει ο Λάιτς να ξεπεράσει τα προβλήματά τους. Ο Λάιτς είναι πολύ καλός άνθρωπος και βοηθάει ανθρώπους που καμιά φορά και ήδη δεν το ξέρουν να τους βοηθάει. Γιάννης Μαραγκλήδη, φτάσαμε στο τέλος. Είπαμε πολλά. Αφήσαμε περισσότερα για μια επόμενη συνάντηση. Βεβαίως έχουμε εισπράξει και την είδηση ότι η παγκόσμια πρώτη της ταινίας Νίκος Καζαντζάκης είναι οι Αρχάνες. Εκεί θα είναι η προβολή της. Ναι. Άρα όσοι πιστοί σπεύσατε από τώρα έτσι να κρατήσετε θέση. Κλείνοντας, θα ήθελα τίτλους τέλους από σένα. Αφού δεν μπορούμε να ξέρουμε τους τίτλους τέλους της ταινίας του Καζαντζάκη και ορθώς δεν τους ξέρουμε. Είναι, αν θέλεις, και η μεγάλη έκπληξη της ταινίας. Βάλε τίτλους τέλους απόψε. Σε ευνηδιάζω, ε. Ό,τι θες, όπως θες. Να προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Καλό τέλος είναι αυτό. Όλοι μπορούν να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Εάν δεν μπορείς να βοηθήσεις έναν άνθρωπο, έναν συνάνθρωπό σου, γιατί είσαι σε δύσκολη θέση, πες του καλημέρα. Εάν σε έχει αδικήσει κάποιος, μην του το ανταποδώσεις. Προσπάθησε να καταλάβεις γιατί το κάνει. Και το καλό γεννάει καλό. Και το κακό όμως γεννάει κακό. Γιατί να πάει ο άνθρωπος στο κακό, αφού είναι εύκολο να πάει στο καλό. Ένα μικρό κουμπάκι στο μυαλό είναι. Η καλοσύνη, η αλληλεγγύη, η φιλαλληλία είναι μέσα στο κύτταρό μας, αγαπητέ Γιώργο. Είμαστε ένας λαός από τους ελάχιστους στον κόσμο που δείχνουν κατανόηση στον αδύναμο και στον ιτημένο. Έχουμε βαθιά αισθήματα για τους αδύναμους. Γι' αυτό βλέπεις ξεχωρίζουμε από τους υπόλοιπους λαούς, ακόμη και με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Είμαστε ένας λαός που 2.500 χρόνια πριν, 25 αιώνες πριν, ο Εσχύλος κάνει τους Πέρσες και βλέπει τον πόνο του ιτημένου, των Περσών, όχι των θρίαβων, των Αθηναίων. Αυτός ο λαός είμαστε. Εκεί πρέπει να πάμε. Όταν θα φτάσουμε εκεί, θα ξαναγίνουμε κυρίαρχη δύναμη πολιτισκοπνευματικής στην Ευρώπη. Από εμάς εξαρτάται. Και πρέπει για να γίνει αυτό να βγάλουμε τον καλό μας εαυτό, δηλαδή τον ανώτερό μας εαυτό, που τον έχουμε όλοι μας. Γιατί τον έχουμε στο κύτταρό μας. Και εμείς, ειδικά οι κριτικοί, έχουμε μια τριπλή πολιτιστική διαστρωμάτωση έναντι των υπολείπων Ελλήνων που έχουν δύο. Είναι ο μενεϊκός κύκλος. Οι υπόλοιποι έχουν την κλασική Ελλάδα, Αθήνα και το Βυζάντιο. Όμως και αυτό φτάνει. Γιατί εκεί μπήκε μια μεγάλη μπήκε ένα μεγάλο ζήτημα με τον απλούστερο τρόπο. Το μέτρο. Παν μέτρον άνθρωπος είναι. Όχι παν μέτρον χρήμα. Που είναι η τάση των γερών. Την αλλαγή αυτή μπορεί να βοηθήσουμε εμείς οι Έλληνες να την κάνουμε, γιατί έχουμε αυτό το μέτρο στο κύτταρο όμως. Δεν το έχουμε στη ζωή μας. Πρέπει να το βρούμε, να το επαναφέρουμε για να ξαναμπεί στη ζωή των υπολείπων ανθρώπων. Σε ευχαριστώ πολύ για την απόψινή συνομιλία μας. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι. Καλό σας βράδυ.